Έτσι λοιπόν, εδώ! Καλησπέρα σας! Καλώς ήρθατε! Μπράβο, παιδιά! Τα παιδιά εκεί έχουν παραγγείλει. Ναι, έχουν παραγγείλει. Όλα. Τι θέλει, παιδιά, τι θα πάρετε. Τι θα πάρετε, τα παιδιά. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Τι νέα. Α, κι άλλα παιδιά. Είναι γεμάτο το. Δεν πάτε σχολείο σήμερα. Τώρα ξέρετε, η Μαρία ξεναγεί τον κόσμο. Ξεναγεί. Ένα στούντιο από εδώ, ένα στούντιο από εκεί. Άιντε. Λοιπόν, καλησπέρα. Ακούστε να δείτε, σήμερα Παρασκευή έχω μεγάλη χαρά, διότι αυτή η τούρτα θα γίνει ένας, θα είναι μάλιστα... Θα είναι διαγωνισμός. Ναι, θα είναι το αντικείμενο. Και το δεν θα είναι μόνο μία. Πρέπει να το καταφέρουν. Έχουμε σήμερα τον τελικό για τους παίκτες του Κάντο Αν Τολμάς. Και σήμερα θα κριθεί ένας ο οποίος θα πάει με το φίλο του, με τη φίλη του, δεν ξέρουμε ποιον άνθρωπος είναι. Θα έρθουν εδώ και θα προσπαθήσουν να κάνουν από μία τούρτα ο καθένας. Όποιος την κάνει πιο γρήγορα, λοιπόν, θα κερδίσει. Όχι, και ποιος θα καταφέρει να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως, όπως και να έχει, τα υλικά τα ξέρουμε, είναι καλά. Άρα βεβαίως θα έχουμε τέσσερις τούρτες στο φινάλε. Και θα στείλουμε τον άνθρωπο στο Κάιρο. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή, ότι θέλω να ξεκινήσουμε λίγο. Να σου πω, θα ξεκινήσουμε με ένα ιατρικό θέμα, γι' αυτό θέλω να σταματήσουμε μουσικές. Θέλω σοβαρά. Και τέρμα οι πλάκες. Γιατί είναι ένα ζήτημα, παιδιά, που έχει εντυπωσιάσει διεθνώς. Διεθνώς. Είναι μια γιατρός στην Ιταλία. Πάρα πολύ σοβαρά. Πώς τη λένε, ρε Σιφωτήξη και τα χαρτιά. Να σου πω την Ιταλίδα, πώς τη λένε. Λοιπόν, την Ιταλίδα τη λένε. Άκου να δεις το όνομά της. Λοιπόν. Η Μάρε Σιμώνε, Μάρε αυτή Σιμώνε. Η κυρία που βλέπετε, είναι η Μάρε Σιμώνε, είναι η Ιταλίδα σεξολόγος. Έτσι. Η οποία δεν μένει μόνο στη θεωρία. Πάει δηλαδή εκεί ο ασθενής, λέει: «Γιατρέ μου, έχω μερικά προβλήματα, κάτι δεν λειτουργεί σωστά, θα θέλω να λειτουργεί καλύτερα και αυτά». Και του λέει: «Κάτσε να στα πω». Να στολίσω. Περίμενε, ξεκινάει από το να στα πω. Τα λέει. Τα λέει, λέει ο άλλος δεν το κατάλαβα καλά. Ναι, αλλά πάει και του κάνει. Κάτσε να στα δείξω. Ναι, και τα δείχνει. Και του τα δείχνει. Κατάλαβες. Δηλαδή, συνευρίσκεται ερωτικά με τους ασθενείς της. Ναι. Βέβαια, όχι με όλους. Έχει 10.000 ασθενείς. Έχει πάει μόνο με 1.500 από αυτούς. Και πόσο παίρνει τη βίζιτα? Την επίσκεψη 110 ευρώ. 110 ευρώ? 110 ευρώ η επίσκεψη. Είναι σεξολόγος, παιδί μου. Δεν λίγα είναι. Λίγα παίρνει, νομίζω. Πέντε πελάτες τη μέρα παίρνει γιατρός για να μην είναι ταλαιπωρημένη. Ξεκινάει με ένα μασάζ στους ώμους. Έτσι. Σου λέει, ναι, τι, πού έχετε το πρόβλημα, πρέπει να νιώθετε ωραία με το σώμα σας. Ναι, το υπάρχει κάτι που σας κάνει να ντρέπεστε για το σώμα σας? Δίκιο έχεις. Λοιπόν, θα σε βοηθήσω να το λύσεις. Βγάλε τα ρούχα σου, θες. Να σου πω κάτι. Τρέπεσαι. Αυτό εμείς παλιά δεν το λέγαμε γιατρείο. Γιατρό το λέγατε κι εσείς δεν παλιά. Δεν το λέγαμε γιατρό παλιά. Γιατρό το παίζατε. Όχι, το λέγαμε αλλιώς. Εμείς γιατρό το παίρνουμε. Πολλά τέτοια ιατρία έχεις εδώ σε ένα δρόμο στην Αθήνα, στη Φιλής. Και μετά σου λένε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει υγεία, πρόβλημα. Να, να, γιατροί, να σε βοηθήσουν. Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, ήταν και πιο φτηνή. Ναι, πιο φτηνά ήταν. Εκεί θες να πάμε τώρα. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν σε ένα στήθος. Όχι σε ένα, σε πολλά βρετανικά στήθη, γιατί λέει στη Βρετανία. Έγινε μια έρευνα και έχουν μεγαλώσει τα εμφυτεύματα. Να σας πω, ρε κορίτσια. Εσείς... Κοίτα τώρα. Να. Εκεί που παλιά λέει ζητούσανε να είναι. Η σφυράτε, έχει και μεγαλύτερα. Σας αρέσουν τα πιο μεγάλα. Ναι, ναι, ναι. Ποιος λέει ναι. Παιδιά, λοιπόν, να σας πω ήτανε κάτι. Παιδιά που ζητούσαν εμφυτεύματα που ζυγίζαν 240 σε σεν. 240 είναι πόσο κιλό? Γιατί η πυκνότητα του υγρού δεν είναι ίδια με του νερού. Καλά. Το ειδικό βάρος του εμφυτεύματος δεν είναι ίδιο. Βάλε, να σας πω, μπορείτε να το συνδέσετε έτσι όπως είναι παράθυρο, να το κρατάει, να το ζυγίζει. Να σας πω. Βγαίνει το χέρι του. Ό, δεν βγαίνει. Λοιπόν, πάντως από τα 240 τώρα στη Βρετανία, ναι, το πήγανε στα 300 οι γυναίκες. Ζητάνε, φαίνεται, δεν υπάρχει σεξουαλική. Όχι, απλούστατα. Όταν υπάρχει ζήτηση, όταν υπάρχει μια μόδα, έτσι, υπάρχει και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, το κάνει η γυναίκα. Όχι, εγώ νομίζω ότι γίνονται όλο και πιο προκλητικές οι γυναίκες. Γιατί οι άντρες δεν ανταποκρίνονται. Μα καλά να σας πω κάτι. Αυτό το πράγμα, όταν ήσουν έγκυος, έτσι. Έτσι όπως το έκανες, λέει Παναγία μου. Όχι, όταν ήσουν έγκυος, ναι, που τσιτώνει το δέρμα, μετά δεν υπάρχει μια χαλάρωση? Όχι σε όλα τα κορμάκια. Δεν γίνονται ραγάδες. Όχι σε όλα. Ένα δέρμα, άμα τσιτώσει τόσο πολύ, ναι, μπορεί δεν θα να δημιουργήσει, υπάρξει λένε πρόβλημα. Ότι μπορεί να δημιουργήσει και ραγάδες και ρητίδες και κάτι, πώς το λένε. Όχι, όχι, κάτι άλλο, βλάβες στους ιστούς. Ρητίδες τώρα στο στήθος. Ενέρεση, γιατί ξέρεις κάτι, πόσο να αντέξει το δέρμα. Πάντως οι γιατροί στη Βρετανία τους συστήνουν να διαλέγουν και λίγο μικρότερα. Τέλος πάντων. Εγώ δεν θέλω να το πω το άλλο θέμα. Αφού γιατί εσύ λίγο... ήταν να το πεις. Εγώ ήταν να το πω, αλλά ντρέπομαι. Γιατί λοιπόν, είναι... θα σας το πω εγώ. Τι το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας γυναίκας όταν είναι σε ένα δημόσιο χώρο? Να είναι ωραία.
Τι είπες? Σίσα. Αυτό. Λοιπόν, μία γυναίκα όταν είναι σε ένα δημόσιο χώρο, αυτό το οποίο απεχθάνεται είναι να στηθεί στην ουρά και να πάει στην τουαλέτα. Αυτό που βλέπετε είναι ένα δοχείο το οποίο έχει δημιουργηθεί για τη γυναίκα που θέλει να είναι όρθια. Γυναικεία τουαλέτα τσέπης. Γυναικεία τουαλέτα τσέπης λέγεται, είναι φτιαγμένο από μια γερμανική εταιρεία που λέγεται Ladybug. Αυτό πακετάρεται και είναι στο σχήμα, στο μέγεθος, ας πούμε, μιας σοκολάτας, έτσι, το οποίο τοποθετείτε. Ναι, όταν ας πούμε, ρε παιδί μου, σε ένα κλαμπ. Είναι σαν μπρίκι με σακουλίτσα. Αγιά σου, σαν απόχη με σακούλα είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν το έχει άλλη στην τσάντα της. Και βρίσκει ένα δίχο, ξέρω εγώ κάτι, ας πούμε. Αυτό, αλλά αυτό διπλώνει. Κλείνει και αυτό και το βάζει στην τσάντα. Στην τσάντα. Και έτσι όπως κάνει. Οι γυναίκες δεν κάνουν τέτοια. Να οι γυναίκες είναι μεροδοπέταλα. Εγώ έχω δει σε ανδρικές τουαλέτες που είναι λιγότερο πολυπληθείς. Έχω δει γυναίκες οι οποίες επιμένουν να μπουν στις ανδρικές τουαλέτες γιατί δεν αντέχουν να περιμένουν την ουρά. Άσε που αργείτε. Άσε που οι γυναικείες τουαλέτες είναι πιο. Να σας πω, μην αρχίσουμε αυτή τη θεωρία που δεν σηκώνετε τα καπάκια. Άσε τα καπάκια. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Που δεν κλείνετε την οδοντόκρεμα. Που αφήνετε πάντα ίχνος άμα πάρνετε και αυτή με τη ρίγα. Έχει πάντα. Καταλάβατε τι ιστερία μπορεί να πιάσει μια γυναίκα. Στα καλά καθούμενα. Γκου. Μου μίλησε τώρα για τα καπάκια της οδοντόκρεμας. Βεβαίως, δεν το κλείνεις. Και το διπλώνεις και ανάποδα. Δεν το έχεις δει με την οδοντόκρεμα. Πού να πάω? Ναι, στην ένταση. Τι έκανα μποτρίνη, έβγαλε μπαλντό. Όχι, παιδιά. Να, αυτή η ένταση τώρα. Βγαίνει μία γυναίκα και σου λέει μη με αυτό το. Και από τώρα, από το καπάκι της οδοντόκρεμας. Όχι, και το καπάκι της οδοντόκρεμας και το καπάκι της τουαλέτας που ποτέ δεν το σηκώνετε. Είναι ένα θέμα, γιατί είναι πολύ απλό να το μάθετε. Δύο πράγματα είναι και μετά θα συνεργαστούμε αφού δεν τσακωνόμαστε ποτέ. Γιατί, πρέπει να είσαι βίαιη. Σε χτύπησα εγώ. Όχι. Σε μάλωσα. Όχι. Σε πρόσβαλε στον κόσμο. Μη με σμπρώχνεις. Λοιπόν, πες μποτρίν. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε τώρα, έτσι με αυτή την ένταση την οποία ξεκινήσαμε, τι έχει γίνει με την κουζίνα του Μποτρίνη. Τι έχει γίνει. Έχει γίνει σκοτωμός. Σηκώθηκε μπαλτάς να χτυπήσει αρνή. Κάτι ήτανε, δηλαδή, παιδιά, έχουν πάθει μία τρέλα ο κόσμος. Δεν είναι στα καλά. Χαλαρώστε. Σαββατοκύριακο έρχεται. Τι να σας πω. Για να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Τώρα, τα μακαρόνια θέλουν 7 με 10 λεπτά να βράσουν. 7 λεπτά. Εντάξει, άσε και άσε τις εξυπνάδες και εσύ και εσύ και όλοι. Ωραία, την άλλη φορά να έρθω να μαγειρέψω. Θα τα άσε, άσε με να τα φτιάξω εγώ. Άψε, ναι, να σε δω πώς θα το φτιάξω. Δεν πιάνεις όμως ένα. Δεν πιάνεις όμως ένα, τέλος πάντων. Καλά, πίσω μου σε έχω. Πάλε εδώ από πίσω μου έρχεσαι. Τώρα δεν μου πες άνθρωπος την πιστάκια. Όχι, σου λέω πάω την πιστάκια. Εκεί θα ψήνεις, βρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Και στόσο κάρπουνο, ρε. Τόσο λεπτά την όγια κάρπουνο, ρε. Και τα πιάνε εκεί. Μπορείς μου εδώ πέρα ψήνω βαϊδάκια. Για πάνω εκεί δουλειά έχουν. Κύριε, τα άκαψες, βρε. Ρουχόσο πουνιά, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι τα πράγματα. Εδώ ο άνθρωπος προσπαθεί μόνος του, παίρνει όλα τα φαγητά, έχουν φάει όλο το τραπέζι και ακούει το βρίσιμο. Είναι καλά, είναι τέλεια. Είναι καμένο, τέλεια, πάρα στην κουζίνα ξέρεις να μην είσαι κόντρα. Αυτή είναι ο εφιάλτης, ο Φρέντι Κρούγκερ, εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες. Νομίζω ότι υπάρχει φοβερό πρόβλημα, χρειαζόμαστε άμεσα ψυχολόγο, ψυχίατρο. Φοβερό. Μαϊμού, μπανάνες, νομίζω είμαστε κατά τσίρκα. Τα παϊδάκια, παρακαλώ. Τα παϊδάκια. Έτσι τα σερβίρι. Φέρε πιατέλα, φέρε λίγο ντομάτα, λίγο γαρνιτούρα. Αυτό το τρώνε τα σκυλιά. Δεν το τρώνε οι άνθρωποι. Τώρα θα τρώνε ακόμα εκεί. Πάει στο παϊδάκι. Σαν τι όχι τα μπορεί. Τι είναι αυτό, αυτό είναι καμένο. Αυτό δεν τρώνε τίποτα. Πάει στο παϊδάκι. Αυτός είναι. Πάει στο παϊδάκι. Εγώ έχω πάει και σ' άλλα μάτια. Σου μιλάω! Άντε κάνε ένα άνοιτο. Εσύ να πάω να κάνεις κάνει. Φέρτε τα γάπια. Φέρτε τα γάπια του τρελού. Παράδειγμα, δηλαδή η κατάσταση είναι για τρελούς. Δηλαδή δεν θα τα είναι κατάσταση για τρελοκομείο. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ τη ζωή μου. Εγώ το πλύνω ρε το πιάτο γιατί είναι η δουλειά μου και πρέπει να το στρώσω το μαγαζί. Εσύ να πλύνεις εδώ πέρα που βρωμάνε όλα. Όλα και δεν πού θα το σερβίρεις ρε αυτό. Αν δεν στο φέρνω όλα βρωμάνε. Ωραία!
σου έχω φερθεί εγώ ποτέ έτσι. Όχι, αλλά αν αρχίσει με την οδοντόκρεμα, εκεί θα καταλήξει. Όχι, 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 εγώ τα λέω τον όνομα μου. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, κύριε Σιμώνα. Σου έχω μιλήσει εγώ έτσι, γιατί όχι, το έβαλε για να με συγκρίνει. Όχι, όχι. Εσύ είμαι καλή εγώ. Είσαι πολύ καλή. Αλλά πόσο ξέρετε καλή. Κάτι, ποιο είναι το θέμα. Πόσο καλή. Πολύ καλή είσαι. Μα είναι δυνατόν. Λοιπόν. Αυτό πόσο καλή είμαι. Είσαι, παιδί μου. Είναι η καλύτερη! Ναι, ναι! Οχου! Λοιπόν, επειδή, παιδιά, υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο, θέλω να χαλαρώσουμε. Όχι με το παραμικρό να τσακωνόμαστε. Βομβαρδίζουν και τη Σελήνη και στην Παρσέλινο δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα γίνουν όλα τα πράγματα λίγο περίεργα. Έτσι. Οι γυναίκες ειδικά πρέπει να χαλάρωσουν. Δεν μπορεί η άλλη να μιλάει έτσι. Έχω δύο γυναίκες σε λεωφορείο, οι οποίες σκοτώνονται, παιδιά, για μία καρέκλα. Είναι κουρασμένες, μάνα μου. Ξυπνάνε το πρωί να πάνε να δουλέψουν. Πριν δουλέψουν, να κάνουν το γάλα, να στείλουν τα παλιόπαιδα στο σχολείο, να γυρίσουν μετά να μαγειρέψουν, να τα διαβάσουν. Αυτή... Και έρχεσαι εσύ και ξύναζε και κάθεσαι σε ένα καναπέ να λάζεις το κανάλι, εσύ! Παιδιά, τουλάχιστον στο λεωφορείο μην αρχίζετε. Τι να κάνει, ξεσπάει την άλλη στο λεωφορείο. Μην αρχίζετε τα μπουνίδια. Δεν θέλω να αρχίζετε τα μπουνίδια, παιδιά. Δείτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Και μετά από αυτό το παράδειγμα, σας παρακαλώ. Ειρήνη. Αλληλούια. Σκεφτείτε μόνο αυτή την εικόνα. Ζέστη, πρωινή κίνηση και δύο κυρίες να μάχονται για μια θέση λεωφορείου στη Chinatown της Νέας Υόρκης. Και όταν λέμε μάχονται, εννοούμε μάχονται. Όχι αστεία. Στην αρχή πίπτει λόγος, αλλά μετά πίπτει ράβδος. Κανονικά, ο Τζάκι Τσάν θα ήταν υπερήφανο. Παιδιά! Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα! Τι είναι αυτό. Παιδιά, πολύ ένταση. Πολύ. Έχετε τύχει ποτέ σε καυγά? Καλά, Ελληνίδες, καμία σχέση με αυτό. Μου μαλλιωτάγουμε, γι' αυτό αυτά ήταν μπουκέτα κανονικά. Μπουκέτα κανονικά, δεν θα πει τίποτα. Μα είναι τώρα στη Chinatown, σου λέει, στη Νέα Υόρκη. Ξέρεις αυτό. Θα συμφωνήσω πάντως με τη Μαρία με το καπάκι και την οδόκρεμα. Αγάπη μου, ένα ρε Γιολαντάκι, που είστε εδώ. Σας παρακαλώ πολύ. Είμαστε γλυκές και χαριτωμένες και θα τα πίνουμε όλα. Κοίτα, κοίτα τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μας βλέπουν πολλές γυναίκες. Στείλτε μηνύματα fsimi@star.gr να μας πείτε. Δηλαδή, έχουμε δει και εγώ και η Μαρία. Το κάνουν αυτό οι άντρες, θα μας τρελάνουν. Για το καπάκι και. Λοιπόν. Να δεις τι έχει να γίνει τώρα. Ωραία. Άκου, άκου τι μου λένε στο θύμα τώρα. Έχει να γίνει. Έχουμε ένα βίντεο με τον Σπύρο Χαριτάτο. Ναι, θα στο πω εγώ. Θα κάνει μια συνέντευξη. Α, θες να το πεις, πες το. Όχι, πες το. Όχι, γιατί μετά. Είχαμε κάνει μια συνέντευξη. Ναι, αυτό! Δέρνετε κιόλας! Είχαμε κάνει μια συνέντευξη στο TV την Κλον και λέει σε αυτή τη συνέντευξη που θα δείτε τώρα, οι γυναίκες τι θέλουν με τη σφαλιάρα τους. Να σου πω κάτι. Επίσης, έχουμε μετά τον Μπουγιούρη τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει ότι από τότε που είπε σε συνέντευξη ότι έχει ρίξει σφαλιάρα σε γυναίκα, τον φλερτάρουν περισσότερο. Άρα κάτι άρα το ζητάς. Τι είναι αυτό τι που λες, μωρέ, τώρα. Τι λες. Τα θέλει λέω ότι δεν πάτε καλά, δεν πάτε. Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη με το Χαριτάτο ήταν πάρα πολύ ωραία, γιατί ήταν σε μια περίοδο όπου ο Χαριτάτος ήταν πάρα πολύ χαλαρός. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος. Τότε που δούλευε. Δούλευε ρεπόρτερ στον Αντένα. Στον Αντένα. Έχω να σας πω. Φούσουν μου. Παπάκι, star.gr. Στείλτε κορίτσια, γιατί δεν γίνεται δηλαδή να υποκρινόμαστε. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη θα δείτε το Χαριτάτο, είναι και ο Βασιλόπουλος. Είναι και ο Βασιλόπουλος. Είχαν έρθει μαζί και μιλούσαν για γυναίκες. Μηχανές και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παρακαλώ πολύ. Είναι γυναικοπαγίδα η μηχανή. Δεν είναι γυναικοπαγίδα, είναι γκόμενο παγίδα. Γκόμενο παγίδα. Ναι, ναι, ναι. Τι διαφορά? Η διαφορά είναι ότι η γυναίκα μπορεί να είναι και η μαμά της, ας πούμε. Μπορεί επίσης να είναι και η κόρη της. Αλλά εσύ εστιάζεις αλλού, καταλαβες. Μάλιστα. Οι γυναίκες θέλουν πάντα ο εραστής του να είναι αλήτης. Βέβαια. Και ο σύντροφος θα είναι αυτό που. Και ο άντρας να είναι νορμάλ. Ακριβώς. Στις γυναίκες. Δηλαδή, μια ασφαλής περίπτωση, ένας καλός κύριος που θα. Ευυπόλυπτος. Θα ακουμπήσω πάνω του. Με τα φράγκα του. Μπράβο, ναι. Σε κάποιες γυναίκες αρέσει, ας πούμε, να έχουν την περιπέτειά τους. Συνήθως με τις γυναίκες, δεν μιλάω για όλες τις γυναίκες, βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Στην πλειονότητά τους θέλουν τον σύντροφό τους, ο οποίος θα είναι
Ο καλός, ο κύριος, ναι, αγάπη μου, ναι, λατρεία μου, ναι, ναι, κορίτσι μου, γλυκό μου. Και θέλουν και τον Αντρουά, ο οποίος θα έχει τη μηχανή ενδεχομένως. Και θα ρίξει και μια σφαλιάρα. Θα σηκώσει και να χάσει το και μια ανάποδη, να κάνει και θόρυβο, ξέρεις, να το θυμάται για πάντα. Γιατί γούρλος τα μάτια. Συνήθως, όμως, όχι το παιδιά, το ξύλο μου. Για το χαστούκι. Επειδή όμως το ξύλο πονάει, τον προτιμούν να σεραστεί για να είναι πιο αρέσει συναντήσεις. Ανάλογα πού. Δηλαδή θέλετε τον άντρα. Άντρα ή το θέλετε τον άντρα χαλαρό. Δηλαδή δεν γίνεται Leonidas metrosexual. Ξεχάστε το. Αυτό είναι μια πληροφορία που είναι πολύ είμαι προτραμμένο, παιδί. Είμαι καλός γαμπρός εγώ. Αυτό σε μια γυναίκα. Θα σου πάρω κορίτσι με γαλλικά και πιάνο και θα πάρει αγόρι με τέτοιο. Με... πώς το λέμε, πληροφόρη και τέτοιο. Και δηλαδή, ας πούμε, ρε παιδί μου, άμα γίνει μια ζημιά μέσα στο σπίτι, ξέρεις να τη φτιάξεις. Την πάνω θα πάρει πιάνω τα χέρια του. Επί τόπου. Σωστό. Είναι μεγάλο ατού, παιδιά. Γιατί κουνάς το κεφάλι. Γιατί σήκω στο σπίτι και έχει κλείσει αυτή η ταινία. Για ποιο λόγο. Γιατί πάνε τώρα τα ζευγάρια να δουν ταινία. Πάει όλος ο φτασμένος ο τύπος με την όμορφη σύντροφο κτλ. Που έχει δώσει γη και ίδρυ για να την έχει. Και έχει και την κιλούμπα. Γιατί για να είσαι φτασμένος θες και λίγο κιλούμπα. Και βλέπει άλλη τις φέτες και τα μπράτσα κτλ. Και κάνει έτσι. Κοιτάει. Τίποτα. Μετά το βράδυ στο σπίτι, ξέρει, έχει μια δυσχέρεια. Ενώ όταν. Πηγαίνει αλλού, όλους τους άλλους τους βρίσκει σαν τον εαυτό του. Όχι, αλλά ξέρεις, τη ζεις την ταινία, τη ζεις. Βλέπεις και χιλιάδες φέτες μοιρασμένες. Έχει μία ρόμη έχει τρελή. Έχει τις φέτες των Σπαρτιατών και τα καρβέλια του συντρόφου σου. Δεν είναι το ένα και το άλλο, δεν γίνεται. Διότι υπάρχει τρομερός ρατσισμός με τις γυναίκες. Δηλαδή, δεν και καλά όλες οι γυναίκες να είναι ωραίες και εσείς φτάνει να είστε πετυχημένοι. Κάνεις λάθος. Τι μωρέ, θα με πεις εμένα, ρε. Τι λέει τώρα, εγώ θέλω άσχημη γυναίκα, κάνεις λάθος. Εμένα είναι και σύντροφος και. Γιατί θες άσχημη γυναίκα. Θέλω, είναι κάτι διαφορετικό για μένα. Κάτσε, περίμενε, κάτσε. Γιατί ο Χαριτάτος τώρα ακούει τι μας λέει. Τα Ελληνίδες είναι πολύ ωραίες γυναίκες. Και θα πας να πάρεις από άλλη χώρα. Έχω συνηθίσει, θέλω κάτι διαφορετικό. Μια λοιπόν γυναίκα που είναι μέτρια προς το άσχημο θα με γοητεύσει πιο εύκολα. Γιατί? Γιατί μ' αρέσουν τα ελαττώματα. Το έχεις κοιτάξει αυτό. Μ' αρέσουν τα ελαττώματα. Αχ, έχεις πει Σπύρο, έτσι και σε δούμε. Με όμορφη, να ξέρεις, δεν είσαι συνεπής. Πάντως, εγώ τώρα που άκουγα ραδιόφωνο Αντένα, κάποιος ερχόμουν στο Star, έλεγε ότι τα κακά κορίτσια, ότι φλερτάρει με πολύ ωραία κοπέλα από την εκπομπή του, λέει, behind the cameras. Αυτό το έχω καταλάβει κι εγώ από το καλοκαίρι, αυτή που κάνει τη γιόγκα με τα τακούνια. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά... Κάνει γιόγκα με τακούνια. Είναι μία με... Είναι να μην την αγαπήσεις. Η γιόγκα κατάκολο. Ναι, σταμάτα να σκιαγραφεί. Μπορεί να μην είναι αυτή η κοπέλα, είναι καμιά άλλη. Στοιχηματία. Λοιπόν, αλλά άκουσε τι είπε, να πέφτει φαλιάρι για να κάνει και θόρυβο, κράκα κρούκα. Κοίταξε, εντάξει, ήταν λίγο υπερβολικό. Γιατί εντάξει. Μπορεί να το νιώθει, μπορεί να το νιώθει άνθρωπο. Αν δεν πέσει και το χαστούκάκι, όχι συνεχόμενα, μια φορά στο τόσο. Εσύ να βάλει τρικλοποδιά. Εγώ έχω δει. Δεν το κάνει αυτό. Γιατί. Πε τρικλοποδιά. Τρικλοποδιά. Πού πάω, Σουηδία. Λοιπόν, στη Σουηδία να θέλω να χαλαρώσουμε. Γιατί στη Σουηδία οι Σουηδοί είναι άνθρωποι. Ξενέρωτοι. Λοιπόν, εκεί τι σκεφτήκανε να κάνουν για να ηρεμήσουν τον κόσμο που πηγαίνει στο μετρό ή πέφτει το στριμωξίδι και το μπουνίδι. Τους έχουν βάλει κάτι σαν πιάνο πάνω στις σκάλες και με το που ανεβαίνουνε. Και αν, με το που ανεβαίνουν αρχίζει και παίζει και μουσική. Το κατάλαβες. Θες να το δεις. Δες το. Σκεφτείτε να ανεβαίνετε τις σκάλες στο μετρό και αντί για τα αγχωμένα βλέμματα και τις κοφτές ανάσες των ανθρώπων, να ηρεμείτε μέσα από τις νότες του πιάνου. Έτσι το σκέφτηκαν στο σταθμό του μετρό της Στοκχόλμης και μετέτρεψαν τους κατοίκους της περιοχής σε ενδυνάμει πιανίστες. Γιατί όλοι κρύβουμε ένα τέτοιο μέσα μας. Το πιάνο. Πολύ ωραίο design πάντως, παιδιά. Ωραίο design, αλλά εδώ έρχονται τα μηνύματα από γυναίκες. Πλην μια χαρά τα λέτε. Την έκλεισε τη Σούζη, δεν σ' άρεσε. Σούζη, την έκλεισε. Πού είναι η Σούζη, γιατί η Σούζη σ' άρεσε. Όχι, λέει μόνο λέει οδοντόκρεμε και τέτοια. Σούζη, αγαπώ. Τα άπλυτα, τα άπλυτα. Και τι προσφέρει η Σούζη. Τα άπλυτα, δεν τα βάζει κανένα κορίτσι στο καλάθι των απλήτων. Και είναι δύσκολο να βάλει κάλτσα με κάλτσα. Η μία καλά, κάλτσα με κάλτσα είναι δύσκολο. Α, είσαι και τρελή. Κάλτσα με κάλτσα είναι δύσκολο. Κάνε γιολατάκι. Μία κυρία εδώ πέρα λέει ότι τι τον ενοχλεί, τι την ενεκνευρίζει τον άντρα της. Δεν με αφήνει να πω ότι η Σούζη προσφέρει δωρεάν μαθήματα τάικβοντο και καράτε στις γυναίκες. Γιατί είναι καρατέκα η Σούζη. Για να το λέει, ρε μάγκα, κάλεσε έτσι στο πλατό. Λοιπόν,
ή. Τώρα δεν βλέπω το όνομά τη. Τι την εκνευρίζει τον άντρα. Τον άντρα τον εκνευρίζει όταν λέει πλένει τα χέρια του και τεινάζει τα χέρια στον καθρέφτη. Εντάξει. Τη αρέσει, σχάκι αυτό. Δεν έρχεται η Κατερίνα με νεύρα. Έχει δίκιο. Λοιπόν. Πάμε στο διαγωνισμό γιατί θα κάνουμε πόλεμο. Στείλτε. Αμά την Παναγία, αυτό θα κάνουμε. Στείλτε ό,τι σα εκνευρίζει. Ναι. Έτσι, να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Δεν είναι φοβερό όμως που υπάρχει ταύτιση ανάμεσα. Γιατί έχουν τα ίδια λατώματα. Η οδοντόφουτσα στον νηπτήρα. Η δόμνα, τα χέρια στον καθρέφτη. Βάζει τον άντρα τη και τα καθαρίζει μόνο. Το ορίστε. Λοιπόν, επειδή δεν είναι αυτό, συνεχίστε. Στέλνετε μηνύματα. Η μάχη συνεχίζεται εδώ, παρασκευιάτικα. Φούσουν μου παπάκι star.gr. Αλλά έχουμε και διαγωνισμό που χαρίζουμε. Λοιπόν, χαρίζουμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι, αυτό το υπέροχο notebook. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα γίνει δικό σας και σήμερα. Εάν μας βρείτε, ποιος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, ποιος είναι, παρακαλώ πολύ. Για πείτε μου. Ε, ποιος είναι. Σας έχω τρεις επιλογές. Είναι ο Jim Carrey, ο Jim Morrison ή ο Jim Londos. Ε, λοιπόν, αστεία κάνει αυτός. Ποιον κόβεται ότι είναι, έτσι. Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο στο 90-11-51-51-01 ή στείλτε μας μήνυμα γράφοντας star κενό, όνομα, τεπώνυμο, κενό, το 1, το 2 ή το 3 ανάλογα με την επιλογή σας και το στέλνετε στο 54-991. Και σήμερα, μετά από κλήρωση, ένας νικητής θα κερδίσει αυτό το ωραίο. Έρχονται τα μηνύματα, βροχή, ξυρίζονται λέει, πλέον οι δόντια δεν κλείνουν τη βρύση. Φεύγουνε. Πού την αφήνεις τη βρύση ρε μανούλα. Πας δε... Ξυρίζεσαι, καμία... αφήνεις τις τρίχες στον νηπτήρα. Γιατί δεν το ξεκλαίνεις. Καμία περιβαντολογική ευαισθησία. Συνεχίστε, κορίτσια. Μπούρου, μπούρου, μπούρου. Παπάκι, στάρτε, λίγια. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και Μαρία, live και έχει ξεκινήσει καυγά. Και ήρθε και άλλο κορίτσι και άλλο αγόρι. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχει ξεσπάσει μία μάχη αυτό, με αυτό το θέμα. Η μία γυναίκα λέει ότι. Έχω τρελαθεί. Ο άντρας μου λέει κάνει πιπί συνέχεια στην πανιέρα. Ναι, συνέχισε. Και όταν το ρώτησα γιατί το κάνει αυτό. Έρχονται κι άλλα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Απάντησε ότι τα παλιά χρόνια το κάνανε, είχαν καλό σκοπό. Στόχο! Στόχο! Λοιπόν. Επίσης, μια άλλη κυρία λέει ότι φτύνουμε και την οδοντόκρεμα στον καθρέφτη. Μια άλλη κυρία λέει ότι ο άντρας μου 5 λεπτά να ξαπλώσει το κρεβάτι, ξεστρώνει και το κατωσέντονο. Αμέ, και επίσης μια κυρία θέλει. Είναι κουραστική η άντρα. Μια κυρία θέλει να δημοσιοποιήσουμε το mail της, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε. Άμα θέλει, γιατί θέλει να ενοχλούμε. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι κάνετε, παιδιά, γεια σου, Χρύσα. Είμαστε περισσότερες τώρα. Λοιπόν. Τι εννοείς. Άμα γίνει μάχη, θα κερδίσουμε. Θα κερδίσω. Λοιπόν, θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα θα έχουμε και έναν μάγειρα, ο οποίος κατάγεται από τη Λέρο και θα μας κάνει ένα εξαιρετικό φαγητό, παιδιά. Ποιο, για το Σαββατοκύριακο. Είναι υπέροχο. Μοσχαράκι με νιόκι, σάλτσα μουστάρδας. Wow. Και θέλω να σας πω ότι αυτός ο σεφ είναι προσωπικό σεφ σε οικογένειες. Ο δηλαδή, τι θα σου δει. Πάει στους πλούσιους και τους μαγειρεύει. Οπότε θα μάθουμε πολλά. Θα μάθουμε πολλά. Έτσι. Ή μπορεί, αν έχει τραπέζι, να φωνάξει το συγκεκριμένο τραπέζι για να περιποιηθεί στους καλεσμένους σου, να σε έρθει να τους περιποιηθεί. Αμέ. Να κάνεις το και θέλω να σας πω ότι σήμερα θα έχουμε και τον τελικό για τον φίλο ή τη φίλη που θα πάει ταξίδι στο Κάιρο από το διαγωνισμό μας. Κάν το αν τολμάς. Και θέλω, Χρύσα μου, να μου πεις ωραία πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκάνδαλο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Λέω ειδήσεις, παιδιά, το έχετε καταλάβει. Αυτό είναι τέλειο αυτό το θέμα. Στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής. Να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις αποφάσεις. Σχολείο. Να το δούμε όμως. Απέβαλε μαθητή. Μετά από 4 μόνο μέρες παρακολούθηση των μαθημάτων, το παιδάκι έχει μετακομίσει από το Μαϊάμι. Ναι. Όπου τα ήθη είναι πιο ελεύθερα, στην Τζόρτζια. Λοιπόν, και η δικαιολογία του ήταν ότι προκαλούσε τους υπόλοιπους μαθητές με την εμφάνισή του. Γιατί το αγοράκι αυτό, 16 ετών, προτιμούσε να ντύνεται γυναικεία. Να δούμε το βίντεο και μετά. Να δούμε τον Τζόναθαν Σκόμπαρ, το αγοράκι αυτό. Πώς? Τζόναθαν Σκόμπαρ. Υπό αμφισβήτηση έχει τεθεί το Αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα τις τρεις τελευταίες μέρες όταν σχολείο στην Τζόρτζια συνέστησε στον 16χρονο Τζόναθαν Σκόμπαρ να προτιμήσει την κατοίκον εκπαίδευση μετά από 4 μόλις μέρες παρακολούθησης των μαθημάτων. Ο λόγος, ο Τζόναθαν πηγαίνει σχολείο ντυμένος γυναίκα. There was a fight in school because someone said something rude about me
and the other person defended me. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως ήταν από την αρχή ξεκάθαρος, υποστηρίζοντας πως είχε προειδοποιήσει τους καθηγητές του για το γούστο στην καρνταρόμπα του και είχαν συμφωνήσει. Ωστόσο, όταν η απόφαση του διευθυντή του σχολείου έγινε γνωστή, τόσο οι συμμαθητές του όσο και άγνωστοι τάχτηκαν υπέρ του. Ήδη έχει φτιαχτεί group στο Facebook που στηρίζει τον Τζόναθαν και τα μέλη του αυξάνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. So always have a different style, always express it. Μάλιστα. Κοίταξε. Δεν σας αρέσει η άποψή μου. Πες την. Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα με τη διαφορετικότητα, αλλά νομίζω ότι στο σχολείο μπορεί να πηγαίνει ντυμένος όπως τα υπόλοιπα παιδιά, με μια φόρμα, με ένα τζίνα τίσερ, στο σχολείο πας και στη ζωή του, εφόσον δεν έχει πρόβλημα η οικογένειά του και ο ίδιος και οι φίλοι του, να ντύνεται όπως θέλει. Σκέψου να ερχόμασταν στη δουλειά μας εμείς με το βρακί, ας πούμε. Και η γυναίκα, ας πούμε, γιατί πάει με το, όπως είπανε, με το παντελόνι, ας πούμε, κάπου. Το ίδιο ρε πάρει. Βαμμένος δεν είχε ακούνι στο σχολείο. Και εγώ δεν είμαι σίγουρη. Δεν μπορεί να χαλάει και ένα κοριτσάκι δεν καθίσαμε να πηγαίνει με πέδιλα και βαμμένα αν είχε και μάσκαρα στο σχολείο. Εντάξει, αλλά το από συγκεκριμένο άλλη... παιδί, για να το βλέπεις έτσι, σημαίνει ότι δίνεται και στο σπίτι του. Υπάρχει ένα θέμα που η οικογένειά του το έχει παρακολουθήσει και. Με το έχουν αφήσει να δίνεται έτσι. Να σπουδάσει, βεβαίως. Με την οικογένειά σου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμένα όμως και κοριτσάκι με ενοχλεί να πηγαίνει με την μπούκλα, βαμμένο, eyeliner, τα κούνια, βαμμένα αν είχε στο σχολείο. Ναι, αλλά από τη στιγμή που αυτό το δεχόμαστε, ή ας πούμε στη δεκαετία του 70, φαντάζομαι όταν κάποιος ήταν πάνκρε, παιδί μου, που πήγαινε έτσι. Είναι κεντρική εμφάνιση. Δηλαδή το θέμα δεν είναι. Πιστεύω είναι, πρέπει να το δούμε ως γενικά τη εμφάνιση κεντρική. Όχι το τι θα επιλέξει κάποιο. Ένα βόρειο θέλει να είναι κορίτσι. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει τώρα. Αλλά να μην πηγαίνει στο σχολείο έτσι. Πού να πηγαίνει. Βέβαια. Να μην πηγαίνει στο σχολείο έτσι. Να πάει να σου λέει ότι θέλει να είναι 16 χρόνια και θέλει να είναι. Δεν πηγαίνει αλλού. Η ζωή του είναι αυτή. Και θέλει προφανώς να το δεχτούν για την υπόλοιπη ζωή του όπως είναι κανονικά. Ή αυτό ή να θέλει να δημιουργήσει μια ίντρικα πιστεύω. Πάντως άλλαξε πολιτεία και το καινούριο του σχολείο. Στο Μαϊάμι πήγαινε έτσι ντυμένο. Και στο Μαϊάμι δεν τον δέχτηκαν έτσι. Στη Τζόρτζια. Όταν μετακόμισε. Στο Μαϊάμι δεν είχαν πρόβλημα. Όχι, με το την Μαϊάμι είναι όμως και ωραία. Όποιος θέλει να πηγαίνει σχολείο στο Μαϊάμι, άμα θέλει να φοράει τα κούνια. Γεια σου, Μαρία. Παιδιά, είναι απλά. Και ήταν καλοντημένος, να το πούμε. Να πούμε ότι ήταν πολύ καλοντημένος. Να το πούμε. Να σας πω κάτι. Μία κυρία θα γεννήσει σε λίγο. Μας λέει μία τηλεθεάτρια. Δεν ξέρει αν θα προλάβει την εκπομπή να τη δει μέχρι το τέλος γιατί τρέχει. Αχ, τώρα θα κλάψουμε πάλι με τη γέννα. Με το καλό, ευχόμαστε τα καλύτερα με ένα πόνο. Με ένα πόνο, και τυχερό το μωράκι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, Χρύσα μου. Πάμε στο νούμερο, στο επόμενο. Έχω χάσει το νούμερο, το 3. Το 3. Είναι ο Nicolas Cage, ο οποίος αντιμετωπίζει εσγάτως τρομερά οικονομικά προβλήματα. Λόγω δανείων. Αχ, να το βοηθήσουμε εμείς που έχουμε πολλά. Ένα λεπτάκι. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να έχει τέτοια προβλήματα οικονομικά. Έλα, εγώ κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Είχε ποτέ αυτός πολύ μεγάλη καριέρα? Δηλαδή που να δικαιολογεί την υπόλοιπη ζωή του να ζει άνετα. Τρελή. Δεν είχε καριέρα τύπου Brad Pitt ποτέ. Να σου πω κάτι, πάρα πολλά λεφτά. Χρύσα. Ειδικά υπήρχε μία περίοδος, ας πούμε, στη δεκαετία του 80, που είχε ήταν περιζήτητος. Πρώτα απ' όλα, ανιψιός του Κόπολα. Αυτό είναι ανιψιός του Κόπολα. Ήδη. Είχε δηλαδή ένα background. Αυτό δεν μου φαίνει χρήματα. Σκέψου ότι για κάθε ταινία που κάνει ο Nicolas Cage που δεν μένει σεζόν χωρίς δουλειά, παίρνει εκατομμύρια δολάρια. Ναι, πολλά λεφτά. Το θέμα είναι ότι μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες. Θα έχει πολύ. 6 εκατομμύρια δολάρια χρέη έχει πάντως. Ας το καλό. Τα οποία, αν παίρνει εκατομμύρια δολάρια για ταινία. Ναι. Είχε εμπορικές επιτυχίες, είχε κάνει καλές συμφωνίες. Σωστά, κακές επενδύσεις. Μπορεί να έκανε κακές επενδύσεις. Μπορεί να το πει αυτό σίγουρα. Να έπαιξε πράγματα σίγουρα. Που τώρα με την κρίση δεν του κάτσανε. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που ήταν καλά οικονομικά και δεν ήταν ότι τα τρώγανε. Τα διαχειρίστηκαν και τα επένδυσαν με έναν τρόπο που τώρα σκάσανε. Θα το γυρίσει. Και υποστή. Έχει ένα μικρό παιδάκι εντωμεταξύ γιατί πρόσφατα παντρεύτηκε μια παντρεύτηκε. Θα του στείλω πρωτόκρεμες. Θα το δει και στι φωτογραφίες. Είναι αυτό. Μάλιστα. Πριν πάμε στο νούμερο 2 και την αγαπημένη μας αυτή, θέλω να πω στον φίλο Λεωνίδα ότι είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Γιατί θέλετε εμείς να σηκώνουμε το καπάκι και δεν το σηκώνετε εσείς αφού τελειώνετε? Γεια σου, Λεωνίδα! Γιατί το καπάκι... Και το αφήνετε κατεβασμένο το καπάκι. Λεωνίδα, σύμφωνα με το Feng Shui, το καπάκι της τουαλέτας όλο και το πάνω μένει κλειστό. Γιατί από την τουαλέτα βγαίνει κακή ενέργεια. Αλλά δεν το ξέρετε. Όχι μόνο βγαίνει ενέργεια. Τι, ποιος κορόιδεψε κανείς? Λοιπόν, εντάξει, stop. Πες μας,
Έχουμε την αγαπημένη μας, γιατί χθες έσπασε τα κοντέρ το Sex and the City, πήγε πάρα πολύ καλά. Οπότε σήμερα, επειδή το βασικό είναι τα ρούχα αυτής της ταινίας, έχουμε τη δημιουργό. Η δημιουργός είναι η Πατρίσια Φιλ και την έχουμε σε μια αποκλειστική συνέντευξη που είχε δώσει στο Φώτη Σεργουλόπουλο και τη Μαρία Μπακοδήμου. Αυτά τα παιδιά μου αρέσουν πολύ. Να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι για αυτή. Φέτος δουλεύω και δεν προλαβαίνω. Λοιπόν, να σας πω κάτι για αυτή τη συνέντευξη. Ήταν πρόπερση όταν γινόταν η πρεμιέρα του Sex and the City στη Βρετανία, στην Αγγλία. Και είχε περάσει από την Ελλάδα και μας είχε πει τις τελευταίες λεπτομέρειες πριν πάει στο Λονδίνο για να παραβρεθεί στην πρεμιέρα αυτής της ταινίας. Που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάμε γιατί δουλεύαμε και τα ρούχα μας ξεναγεί σε ένα ολόκληρο δωμάτιο, μόνο ρούχα, γκαρνταρόμπα τεράστια. Πάμε να δούμε την αγαπημένη Πατρίτσια. Field. Okay. Tokyo. Australia. Germany. Καλώς όρισε. Έλα. I love you back. Καλώς ήρθες, Πατρίτσια. I think everybody lives Sex in the City. It's everybody is part of it. It's something special that I'm understanding now that we made the movie. They know the words, they know the dialogue, they know every outfit. Sometimes they ask me, who designed the dress when Carrie went to the restaurant, etc. I'm going. That's your mom. That's your mommy. Done it. Είναι τέσσερις κοπέλες οι οποίες αλλάζουν ρούχα σε κάθε σκηνή. Και αυτό είναι μια δική σου επιτυχία. Πώς έφτασες να γίνουν τα ρούχα πιο πάνω από το διάλογο και πιο πάνω από το ίδιο το σύριαλ και την ταινία? I think that the clothes were getting bigger and bigger. The actresses were enjoying the clothes very much, and it became a fashion show on TV. I know I can count on you. It's really important because the writers were very smart. They saw the reaction to the clothes and the girls in the clothes. And so then they started to acknowledge the clothes in the scripts, which made it more honest. Because many shows, they have a script, and no matter how gorgeous everybody looks, they just keep this same script going. Mm-hmm. So I think because the writers understood the attraction, then it became more organic. Και βάλανε μέσα στο τέτοιο για τα Μανόλο Μπλάνι, για τα Τσιμιτσού και υπήρχαν ατάκες που, ας πούμε, νομίζω και ότι σε μια στιγμή, ας πούμε, η Κάρη, όταν τις επιτίθονται στο δρόμο, λέει πάρτε τα όλα εκτός από τα Μανόλο Μπλάνι μου, ας πούμε. Right. Ο παράψος κάθε γυναίκας. Παιδιά, ναι. Και τότε τεράστη. Θέλω να σας πω το εξής, μία λεπτομέρεια που θα ήθελα να πω. Ότι η Πατρίτσια τότε είχε έρθει στην Ελλάδα ειδικά για να πάει στην Λέσβο να βρει τις ρίζες της και να μπορέσει να ξαναπάρει την ελληνική ηθαγένεια. Ναι. Κάτι το οποίο ο το παλεύουμε. Της ή η μητέρα της κατάγεται από εκεί. Η μητέρα της κατάγεται από εκεί, από την μεριά του μπαμπά. Από του παππού της. Ο παππούς της ήταν γεννημένος στο πλωμάρι της Λέσβου. Και εσύ πώς τη γνώρισες? Από μια φίλη μου, δεν έχει σημασία αυτό. Αυτά θέλουμε να μάθουμε, στα ζουμερά. Απλώς προσπαθεί ακόμα να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και της το εύχομαι. Προσπαθούμε όλοι να το κάνουμε και νομίζω ότι θα ήταν και τιμή στην Λέσβο να ξανακερδίσει πίσω μια τόσο διάσημη γυναίκα. Ναι, και μια Ελληνίδα, γιατί νιώθει Ελληνίδα, που αγαπάει πάρα πολύ. Ξέρει πολύ καλά ελληνικά. Και γιατί δεν μιλούσε ελληνικά στη συνέντευξη? Γιατί δεν δυσκολεύεται λίγο να τα πει όταν πρέπει να μιλήσει για και τη δουλειά της. Η Τζούλη Μασίνο δυσκολεύεται, αλλά ακόμα έτσι. Η Τζούλη Μασίνο ζει 150 χρόνια στην Ελλάδα. Η Πάντα δεν έχει φτάσει. Ναι, παιδιά, η Πάντα έχει έρθει 10 φορές στην Ελλάδα και πλάκα έχει. Με τι θα πάμε στη Λέσβο? Στα ελληνικά. Τη λέω με το αεροπλάνο. Γιατί δεν πάμε με το βαπόρι? Γιατί ξέρει τα ελληνικά λίγο, ξέρει παλιά. Δεν θέλετε να πάμε στην Κάιλι? Τι θέλετε? Okay. Χρήσα και Κάιλι, και μετά θα σας πω τα μηνύματα που έρχονται οι γυναίκες, ξέρουν και τα λένε όλα. Η Κάιλι, λοιπόν, στην τελευταία της συναυλία στο Λος Άντζελες έκανε πάρα πολλά πράγματα περίεργα. Όπως, ας πούμε, δέχτηκε να τραγουδήσει ακαπέλα τραγούδι το οποίο δεν περιλαμβανόταν στο σετ και πήρε ένα κοριτσάκι από το κοινό αγκαλιά.
Όπως κάνουν. Πώς έκανε η Βίση την γράμμα, πώς έκανε το Θανάση που την έφτιαξε. Όχι, τη Βίση αντιγράφει κανένα. Ναι, γιατί την πηγαίνει σωστά, αποκλείεται. Το σκέφτηκα και εγώ τη Βίση, μάλλον. Και να δείτε, είναι πάρα πολύ χαριτωμένη εικόνα. Λοιπόν, πάμε. Που έδειξε σου μοιάζει με ένα από τα δικά σου. Μοιάζει με τη δικά ναι, το είδα, το κατάλαβα. Γι' αυτό σκέφτηκα και το άλλο που έχει στην κυλίτσα στη γλυκοπέδη. Είναι πάντω πολύ μεγάλη στάρ, έτσι. Και έχει τα πιο κεντρικά κοστούμια σε αυτέ τι είναι η καλύτερη από όλε. Αρχίζει... Είναι και πιο καλύτερη από τη Μαντόνα. Γι' αυτό έχει έρθει ο Πάνο και ο Γιώργο εδώ. Έχω ένα και από τη Βύση είναι πιο καλή. Το τέταρτο παιδί μου θα είναι εγώ. Ο καθένα τον καημόδη και ο Μιλονά το βλάκι. Για λίγα χρόνια, Γέρι, και θα πάω και για το έκτο. Α, δεν μ' άκου. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα βίντεο αφιέρωμα στην Κάιλι για να σα αποδείξω ότι είναι καλύτερη και από τη Μαντόνα και από όλες τις σύγχρονες pop τραγουδίστριες. Η Κάιλι. Είναι, είναι. Όποιος την έχει ακούσει live, δεν ξανακούει καμία άλλη τραγουδίστρια. Σιγά μου, ρε, σιγά μου, ρε, καλά σου. Τα γυρίσματά τη είναι για λαϊκό δημοτικό τραγούδι. Εσύ το καπάκι δεν σηκώνει. Εγώ δεν το σηκώνω και η μαμά μου φωνάζει. Αγιά σου, μάθε να σηκώνει το καπάκι και στην Κάιλι που μετά και live να αναθεωρήσει. Πάμε Κάιλι. Αφιέρωμα, παρακαλώ. Pop star, ηθοποιός, sexy star, το κορίτσι της διπλανής πόρτας, δίβα της disco, πριγκίπισσα της pop, dancing queen, είναι μερικά από τα ονόματα που μπορεί κανείς να δώσει στο φαινόμενο Kylie Minogue. Μια καριέρα και προσωπική ζωή γεμάτη αντιθέσεις, επιτυχίες και αποτυχίες, αφού η Kylie ξέρει πολύ καλά να αναγεννιέται ξανά και ξανά. Το κορίτσι με τα γατήσια μάτια, τα σαρκώδη χείλη και το υπέροχο χαμόγελο γεννήθηκε στην Αυστραλία το 1968 και μπήκε στον δύσκολο χώρο της showbiz από τα 11 της χρόνια. Εγκαταλείπει το σχολείο στα 17 της και στη συνέχεια γίνεται γνωστή από το σύριαλ «Οι γείτονες». Το τραγούδι Locomotion, που παρέμεινε για 7 ολόκληρες εβδομάδες στα charts, την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά, ακολουθεί το τραγούδι ύμνος «I should be so lucky». Τα επόμενα 4 άλμπουμ κάνουν πωλήσεις ρεκόρ, αλλά η πτώση της καριέρας της είναι πλέον γεγονός. Finding Me και το ντουέτο έκπληξη με τον αντιόρυθμο ροκ καλλιτέχνη Nick Cave την κρατούν για λίγο στο προσκήνιο, αλλά ξανά αποτυχάνει να προσελκύσει το ευρύ κοινό κοντά της. Το 2000 όμως είναι η χρονιά της. Καταφέρνει να αναγεννηθεί από τις τάχτες της και το spinning around την απογειώνει. Εμφανίζεται στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ το 2000 και το τραγούδι που άλλαξε τον τρόπο που χορεύουμε, Get Out of My Head, την εκτείναξε πραγματικά στα ύψη. I can't fool anybody in a live show. Νούμερο 1 σε 40 χώρες και Kylie Minogue γίνεται γνωστή μόνο με το μικρό της όνομα. Η φωνή της και ένα σημείο του σώματός της γίνονται αμέσως διάσημα και αυτή τα επιδεικνύει πάντα με χάρη. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη και η θέση της Μαντόνα τρέμει, αφού η Λιλιμπούτια Νεράιδα είναι έτοιμη να τσαρπάξει την πρωτιά.
Τα πάντα σταματούν το 2005. Συναυλίες ακυρώνονται και η κοινή γνώμη μένει με το στόμα ανοιχτό όταν μαθαίνει πως πάσχει από καρκίνο του μαστού. Και όπως αποδείχθηκε, ο καρκίνος όχι μόνο είχε κάνει ήδη την εμφάνισή του, αλλά βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο. Η Kylie κάνει θεραπεία. Γίνεται καλά, ηρεμεί και βρίσκει όχι μόνο τη σωματική της υγεία, αλλά και την ψυχή της, τη φωνή της και το σώμα της. Οι συναυλίες ξαναρχίζουν και το showgirl επιστρέφει σπίτι της. Οι συναυλίες τώρα πια έχουν ένα κενό μεταξύ τους. Οι αλλαγές των ρούχων γίνονται πιο αργά και τα χορευτικά, αν και επικίνδυνα σεξι, είναι πιο απλά. Η αλήθεια είναι πως τα προσωπικά της τα έχει κάνει λίγο σαλάτα. Για καιρό δεσμευμένη με το Γάλλο ηθοποιό Ολίβια Μαρτινέζ, όπου και το διαλύσανε μετά από την περιπέτεια με την υγεία της. Τώρα συγκατοικεί με τον κατά 10 χρόνια μικρότερό της Αντρές, που είναι και 1,89 και Ισπανός και μοντέλο και πρωταγωνιστή στη νέα καμπάνια του νέου αρώματός της. Δηλαδή 2-1. Και εκεί που όλοι νόμιζαν ότι η μικρή Αυστραλέζα σώπασε, ήρθε ξανά να μας εντυπωσιάσει με το νέο της καλλιτεχνικό βήμα. Η Kylie στο Bollywood, ερμηνεύοντας το ομώνυμο τραγούδι από την ινδική υπερπαραγωγή Blue. Η ίδια πήρε πάνω από $1,000,000 για να ερμηνεύσει μόνο ένα απλό pop τραγούδι και θεωρείται η πιο ακριβοπληρωμένη δυτική στάρ που πέρασε από τον ινδικό κινηματογράφο. Θα συνεχίζει να μας εκπλήσει με τα τραγούδια της, με τις εμφανίσεις, με τις στιλιστικές της επιλογές και με την προσωπική της ζωή. Και φυσικά δεν έχει απαρνηθεί το τίτλο της πριγκίπισσας, αφού θα είναι για πάντα κοριτσάκι. Γιατί απλά δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από το μυαλό μας. Για τους φανατικούς, έτσι είναι για τους φανατικούς. Και αυτό το baby το ξάχισε το Παναγιώτη. Έτσι, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι ήρθαμε εδώ πέρα για ποιο λόγο, κυρία. Για να συναντήσουμε τον Βασίλη Μωραΐτη, τον αγαπημένο μας μάγο. Καλώς ήρθες. Πού είναι Παρασκευή και είναι μέρα για να διασκεδάσουμε. Έχεις να μας δείξεις κάτι εντυπωσιακό. Λοιπόν, πραγματικά σας έχω φέρει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό κόλπο, αλλά θα ήθελα τη συμμετοχή σου. Θες ό,τι θες. Πες, τι να κάνω. Θέλω να σηκώσουμε, να πραγματοποιήσουμε μια εόριση. Να πετάξω. Ναι, βρε παιδιά. Μαρία, είναι εύκολο. Άμα πάθω κάτι τα παιδάκια μου. Να σου πω, Βασίλη. Πάρε άλλη κοπέλα. Όχι, όχι. Εγώ θα σου πω. Επειδή με έχει πρίξει, με πονάει ο γοφός. Θέλω να την πάρεις την αυτήν την Κριστίνα, να την κάνεις. Να την πετάξεις μακριά όσο μπορείς. Ευχαριστώ. Κριστίνα! Λοιπόν, έλα, Κριστίνα! Τώρα μη χρειάζεσαι. Κριστίνα, κάνε λίγο πινέλο που χορεύουν και έστω από ένα πάρτι. Δεν γίνεται σήμερα γιατί φοράει τα μακρινά. Έρχομαι από ένα πάρτι, μετά θα το κάνουμε το πινέλο και άλλα. Θα εωρήσω. Θα κάνω μια εώρηση. Θα πετάξει. Όχι μόνο θα πετάξει, θα πετύχει. Αυτό είναι το σημαντικότερο, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχετε κλειστοφοβία, έτσι. Όχι, μα θα. Δόξα στον Θεό. Είναι ρίσκα, πάμε. Λοιπόν, ξεκινήστε. Βάλτε μουσική να μας καθυλώσει. Πάμε. Τα παπούτσια. Παρακαλώ. Πρόσεξε τη Χριστίνα, Βασίλη. Αλίμονο. Δηλαδή τώρα θα την βάλει να πετάξει. Θα σηκωθεί στον αέρα. Έτσι φαίνεται και εύχομαι να μην προσγειωθεί για κανόμαλα. Πρόσεξε, Βασίλη, μην πάθει το κορίτσι μας τίποτα. Πρόσεξε, Βασίλη. Α! Α! Χριστίνα μου!
Βασίλη είναι ασφαλής. Ασφαλίστατη. Γιατί δεν μας μιλάει. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτε. Right. Σιγά-σιγά. Όπου, Χριστίνα. Okay. Θα πήγες περίφημα. Πώς ένιωσα. Πώς ήτανε. Μα δεν το πιστεύω. Ήμουνα σαν ένα φτερό, τόσο ελαφριά. Πραγματικά πετούσες. Είχε συνέστηση. Δεν φοβήθηκες ότι θα μια εμπειρία που ήθελα να τη ξανακάνω. Δεν φοβήθηκες, μην πέσει. Πριν, ναι, αλλά μετά ήταν φανταστικό. Μα είναι απίστευτο. Χριστίνα, πετάς. Ήτανε, ναι, ήτανε. Να μας το κάνεις αυτό μετά τον κοφό. Να κάνω να και κάνω πινέλο και πετάω. Ήτανε. Γιατί μπορείς να κάνεις και ταβάνι ρολό χωρίς να σε πιάσει. Να πετάς και να κάνεις ρολό. Όχι, πάνω. Πραγματικά ήταν φανταστικό. Μπράβο. Μπράβο, ευχαριστώ που μου κάνεις να κάνω αυτή την εμπειρία. Βασίλη, θέλω να ξανάρθει. Δηλαδή, μα έχει και τρελάνει. Σήμερα. Κάθε εβδομάδα, κάθε περασμένη. Οικογενειακό γιατρό. Κάθε Παρασκευή θα εμφανιστώ ως διαμαγείας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις και θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, το εξής. Ότι αυτό που συχαίνομαι εγώ είναι που έρχονται με μία βούρτσα στο σπίτι και χτενίζουν τα μαλλιά τους και αφήνουν την τρίχα πάνω στον νηπτήρα. Και επίσης θέλω να πω ότι και για οποιονδήποτε λόγο έρχονται, κάνουν μπάνιο και αφήνουν μία κιλότα στην μπανιέρα. Αυτή την κιλότα στην μπανιέρα. Ποιος μπορεί να μου εξηγήσει γιατί την αφήνουνε. Πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ. Για να αφήσουνε το σημάδι. Άρπατη. Έτσι.
Λοιπόν. Εδώ είμαστε, Φώτης και Μαρία Live. Πριν το διαγωνισμό να πω αυτά που έχουν έρθει, γιατί στέλνουν στο φούσουν μου παπάκι star.gr άντρες και γυναίκες. Έχετε δίκιο, άντρες, ότι μερικά τα κάνετε. Να διαβάσω. Ωραία. Λοιπόν, άστα, αυτά είναι για το τρίκ. Ανδρική παρέμβαση. Λέει ο Χάρης ότι δεν βάζουν τα άπλυτα. Έξυπνος ο Χάρης. Δεν βάζουν, λέει, τα άπλυτα στη θέση τους, γιατί μετά, άμα μπουν στο πλυντήριο, θα βγουν σαν παιδικά. Μερικές φορές βγαίνουν όλα ίδιο χρώμα και δεν σαν παιδικά, αλλά θα μάθουμε, Χάρη. Στα άπλυτα να τα βάζετε, σας είπαμε. Ναι, εννοεί ο Χάρης ότι μετά που τα πλένουμε, του τα βγάζουμε μικρά. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Δεν τραβάτε την κουρτίνα στο μπάνιο. Νερά γεμίζει. Δεν είναι σοβαρό πρόβλημα που πας τα νερά στο σαλόν. Ποιος φουγκαρίζει, εγώ η δούλα. Παπαπαπαπαλογή. Ή θες να πω και το άλλο. Που πας να πάρεις ψωμάκια την ψωμιέρα. Τσούκου, τσούκου, τσούκου εκεί. Δώστης. Μαρία, πίσω σου. Πίσω σου. Συγγνώμη κιόλας. Sorry κιόλας. Αλλά ήθελα να δώσω το δώρο μου, ρε. Αυτό θα πάρετε. Αυτό με αυτό που θα βαράγα τη Μαρία. Και μπορείτε να βαρέσετε και όποια θέλετε. Μπορείτε να το κερδίσετε. Αν μας πείτε ποιος κρύβεται πίσω από αυτή τη φωτογραφία. Είναι ο Τζιμ Κάρεϊ, ο Τζιμ Μόρισον ή ο Τζιμ Λόντος. Κρίμα μου, ρε, το netbook για ξύλο. Τζιμ Λόντον. Τζιμ Κάρεϊ. Λοιπόν. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 90 11 51 51 01 ή στείλτε μας μήνυμα γράφοντας star και ενώ ονοματεπώνυμο 1 ή 2 ή 3 ανάλογα με την επιλογή σας και το στέλνετε στο 54 9 91 και θα κερδίσετε σήμερα μετά από κλήρωση αυτό το υπέροχο notebook. Θέλετε, πείτε το. Παιδιά, να μάθουμε νέα. Θέλει μια κυρία. Ο άντρας μου λέει πίνει νερό χυμό και μετά πας είναι άδειο το κουτί, το μπουκάλι το ξαναβάζει στο ψυγείο. Αντί να τα βρίσκετε χαριτωμένα, πες μου, Γιάννη μου, τι κάνεις. Τι κάνετε, καλά είσαστε. Καλά. Τι θέλετε να σας πω για τη στέλνωση του Παναγιώτη Μπουγιούρη. Ναι. Πρώτα, να μου πεις αυτό που μου έλεγες πριν, ότι βρήκες από το Κολωνάκι Πρέσ μια ανάρτηση. Βεβαίως, βεβαίως. Μια είδηση που κάνει για 5. Μια είδηση, ναι. Που κάνει για 5, διότι πραγματικά δίνει μια, αν θέλεις, λεπτομερή ανάλυση στο πώς έχει ξεκινήσει η κόντρα του Λάκη Λαζόπουλου με τη Μίμη Ντενίς. Ένα περιστατικό που κανείς δεν το ξέρει. Ούτε κι εγώ. Φαντάσου δηλαδή. Που είσαι και πρόεδρος του Fan Club. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, να πούμε ότι το κείμενο το υπογράφει η Χριστίνα Γαλανοπούλου, η οποία λέει ότι στην ουσία. Ένα κομμάτι διαβάζω μόνο έτσι. Στην ουσία η Ντενίση πληρώνει το ότι πριν από 15 χρόνια, καλός ή κακός, συντάχθηκε με την πλευρά του Σταμάτη Φασουλή στη διαμάχη του με το Λαζόπουλο για το θέατρο ήδη. Ότι δηλαδή προφανώς κάποια στιγμή ο Λαζόπουλος μπορεί να ήρθε για το θέατρο ήδη για λογαριασμό του, μπορεί να το ήθελε ο Φασουλής. Μπερδεμένη λίγο αυτή η υπόθεση. Υπήρξε δικαστική διαμάχη. Έτσι λέει εδώ το blog. Και είχε πάει ως μάρτυρας υπεράσπισης του Σταμάτη Φασουλή. Άμα σου λέει ότι συντάχθηκε, την απειλή, πήρε σύνταξη. Συντάχθηκε. Α, το καλό. Ακριβώς. Άρα σου λέει ότι μπορεί και από εκείνα και το θέατρο ήδη. Τρομερή πληροφορία. Πάντως, τόσα χρόνια αυτή η κόντρα και δεν είχαμε σκεφτεί γιατί όλοι λέγανε γιατί να υπάρχει. Και γιατί δεν είχε πει η Ντενίση ότι ξέρει κάτι, αυτό το πράγμα συμβαίνει, μου ταχώνει ο Λαζόπουλος. Άμα κάποιο δεν την έχει ρωτήσει από μόνη τη, να σου πω και κάτι. Να, μια ωραία αφορμή. Στην επόμενη συνέντευξη που θα κάνουμε στη Μίμη Ντενίση, να τη ρωτήσουμε αν τελικά αυτό ισχύει. Μάλιστα. Ωραία, αυτό από το Κολωνάκι Press. Βέβαια, οι σεξ Ελληνίδες από πού είναι. Οι σεξ Ελληνίδες, νομίζω, η πιο σεξ της παρέας μπορεί να σας πει. Αγάπη, εδώ το κορίτσι. Τι κούκλα είσαι σήμερα, αυτού σου κοπέλα μου. Σας ευχαριστώ, είμαι σαν ακορντεόν. Είσαι πολύ κουκλαρανιά στο ακορντεόν. Λοιπόν, για τις σεξ Ελληνίδες, τι θέλετε να μάθετε. Εσύ ποιες είναι. Ποιες είναι. Λοιπόν, είναι καλύτερες από εμάς. Θα πούμε στον κόσμο ότι είναι οι 13 πιο σεξ Ελληνίδες που έχουμε βγάλει πάλι εμείς. Με τα μάτια της εκπομπής μας. Με τα μάτια της εκπομπής μας. Είναι δική μας επιλογή. Γιατί με τα μάτια της Ελληνίδες. Είπα κάτι άλλο. Λοιπόν, είχαμε πει τις προάλλες τους 13 πιο όμορφους. Όπως άντρες και σεξι, τώρα έχουμε βάλει τις 13 πιο σεξι Ελληνίδες. Και δεν είναι προβλεπόμενες οι επιλογές μας, γιατί πάντα κάνουμε τη διαφορά. Ωραία. Θέλω να δω αν θα συμφωνήσετε. Για να, ωραία, 13. Για να δούμε. Κατερίνα Λάσπα. Η Κατερίνα Λάσπα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τη γνωρίσαμε ως παρουσιάστρια στην εκπομπή Star Cafe στο Star. Η εντυπωσιακή εμφάνισή της, σε συνδυασμό με τη φυσική άνεση που έχει στο λόγο, την έκαναν μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει. Τα τελευταία χρόνια, η ίδια έχει αποφασίσει να απέχει από την τηλεόραση για δικούς της λόγους. Όσο για τα προσωπικά της, στις αρχές του Σεπτέμβρη παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Νεκτάριο Νικολόπουλο και έκτοτε πλέει σε πελάγια ευτυχίας. Μαριλένα Μπαϊραμπά.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η εικόνα μιλάει από μόνη της. Οι τέλειες αναλογίες σε συνδυασμό με το πανέμορφο πρόσωπο της Μαριλένας αποδεικνύουν ότι το νέο αίμα του modeling στην Ελλάδα σίγουρα έχει πολλές δυνατότητες. Ήδη έχει ξεκινήσει την καριέρα της δυναμικά και όπως όλα δείχνουν, έπεται και συνέχεια. Τζένι Θεωνά. Η εντυπωσιακή 26χρονη Τζένι φαινομενικά δείχνει σαν ψεύτικη κούκλα, με χαρακτηριστικά που θυμίζουν έντονα Μπάρμπι. Πίσω από το πανέμορφο πρόσωπό της όμως, κρύβεται και πολύ ταλέντο, αλλά και πολύ μυαλό. Σπουδάζει δημοσιογραφία στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά η μεγάλη της αγάπη είναι η υποκριτική. Στο σινεμά έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες, με βασικότερο ρόλο αυτόν στο Τσίου, όπου έπαιζε μια ναρκωμανή. Την είδαμε όμως και στο θέατρο, στο Φιόρο του Λεβάντε, στο πλευρό του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ευρέως γνωστή έγινε μέσα από τη δηλεοπτική λούφα του Νίκου Περάκη και από διάφορες άλλες τηλεοπτικές σειρές. Σύση Χριστίδου. Η Σύση γεννήθηκε πριν από 29 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Τα εφηβικά της χρόνια ασχολήθηκε έντονα με τη μουσική, αφού τελείωσε μουσικό σχολείο. Πρωτού κατέβει στην Αθήνα, δούλεψε στο TV100 της Θεσσαλονίκης, όπου παρουσίαζε μια lifestyle εκπομπή, ενώ παράλληλα έκανε και ραδιόφωνο. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη, την οποία εγκατέλειψε για να βρεθεί στο πλευρό του Γρηγόρη Αναότογλου στο πρωινό. Η γνωστή παρουσιάστρια δηλώνει ότι είναι ανυπόμονη και γκρινιάρα. Εμείς όμως της τα συγχωρούμε όλα γιατί αν και μανούλα παραμένει πανέμορφη και ιδιαίτερα σεξ. Βίκη Παπαδοπούλου. Η πανέμορφη ηθοποιός Βίκη Παπαδοπούλου γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1982. Στο κοινό έγινε γνωστή από το ρόλο της στο σίριαλ «Δύο μέρες μόνο» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, ενώ πέρσι την απολαύσαμε στο σίριαλ LAPD του Μέγκα. Αν και η καταγωγή της είναι από Κορώνη και Πάτμο, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από μικρή ήθελε να γίνει κριτικός κινηματογράφου και θεάτρου και έτσι προέκυψε η δραματική σχολή. Πρώτος την εντόπισε ο σκηνοθέτης Νίκος Περάκης από μια ταινία μικρού μήκους. Έπαιξε στη σειρά σχεδόν ποτέ που σκηνοθετούσε και έκτοτε όλα πήραν το δρόμο τους. Είναι πεισματάρα, ανυπόμονη και όταν θέλει κάτι πολύ το κυνηγάει μέχρι να το καταφέρει. Σε σχέση με τη δουλειά της, θεωρεί ως το πιο δυνατό της σημείο τη χαρακτηριστική μπάσα φωνή της. Από το 13 στο 9, λοιπόν, έχουμε αυτές. Λοιπόν, και θα πάμε όλο και πιο σεξι. Όλο και πιο σεξι. Από αυτές η Τζένι Θεώνα μου αρέσει. Και εμένα, ρε Φώτ, πάρα πολύ μου αρέσει. Εμένα μου άρεσε αυτή η κοπέλα το μοντέλο που βάλατε στο 12. Η Μαριλένα Μπαϊραμπά. Πού δεν την ήξερα. Είναι ανερχόμενη η Μαριλένα. Είναι πάρα πολύ ομορφή. Γι' αυτό και την βάλαμε στο 12, γιατί έχει να δώσει. Ναι, σίγουρα και στο εξωτερικό. Σύση Χριστίδου, τώρα αυτό το πρόσωπο δεν υπάρχει, παιδιά. Εγώ τη θεωρώ πολύ όμορφη τη Σύση Χριστίδου, δεν τη θεωρώ πολύ σεξι. Τη Θεωνά τη θεωρεί σεξι. Πολύ σεξι. Ενώ η Θεωνά μπορεί να πει ότι. Και η Λάσπα πολύ σεξι. Μόλι ναι, η Λάσπα εδώ το πλατό τι έκανε. Χειροκρότησε. Ήταν κανένα από τότε Μπράβο. Που έκανε το πρωινό εδώ. Αχ, βρε Κατερίνα μου, σε έχουμε ξεκινήσει. Τότε, Μπράβο. Πόπο. Είδες, υπήρχε κόσμο. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θέλουμε κι άλλο. Ναι, πάμε να δούμε και τι πολλέ. Να δούμε καπάκι. Πάμε τώρα. Πάμε πεντάδα να περάσει. Μπράβο. 8 με. 8 με 3. 4. 4. 4. Έλα, α δούμε 5. Μπέτι Κουράκου. Η Μπέτι γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή της είναι από Σπάρτη. Ασχολήθηκε από μικρή με τον αθλητισμό και στη συνέχεια, ύστερα από παρότρινση μιας θείας της, πήρε την απόφαση να δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στο χώρο του modeling. Είναι πτυχιούχος πληροφορικής και σπουδάστρια marketing και δημοσίων σχέσεων. Η Μπέτι σε ηλικία 17 χρονών πήρε μέρος στο διαγωνισμό ομορφιάς Miss Europe Face, όπου κατάφερε να κερδίσει τον πρώτο τίτλο. Έκτοτε η καριέρα της πήρε ανωδική πορεία, με αποτέλεσμα να έχει γίνει ήδη περιζήτητη και στο εξωτερικό. Όσο για τα προσωπικά της, διατηρεί εδώ και αρκετό καιρό σχέση με το κακό παιδί της Ίντερ, Μάριο Μπαλοτέλη. Έλενα Παπαρίζου.
Η Έλενα Παπαρίζου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας από Έλληνες γονείς μετανάστες. Οι καλλιτεχνικές της ανησυχίες εκδηλώθηκαν από πολύ μικρή ηλικία με ιδιαίτερη προτίμηση στο τραγούδι, το χορό και την υποκριτική τέχνη. Στα 17 της, μαζί με τον παιδικό της φίλο Νίκο Παναγιωτίδη, δημιουργούν τους Αντίκ. Το 2001 εκπροσωπούν τη χώρα μας στο διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision, όπου έκαναν μια πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και κατέκτησαν την τρίτη θέση με το τραγούδι «I would die for you». Ωστόσο, το 2004 ο κύκλος των Αντίκ έκλεισε και η Έλενα συνεχίζει πια μόνη της. Στις 21 Μαΐου του 2005 εκπροσώπησε την Ελλάδα για δεύτερη φορά στην Eurovision με το τραγούδι «My Number One». Το ταλέντο και η εκθαμβωτική της εμφάνιση μας χάρισαν την πρωτιά και έκαναν ολόκληρη την Ευρώπη να παραμιλάει. Σμαράγδα Καρύδη. Η Σμαράγδα Καρύδη γεννήθηκε στις 9 Αυγούστου του 1969 στην Αθήνα και είναι κόρη των ηθοποιών Ντίνου Καρύδη και Τζούλια Αργυροπούλου. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και θεωρείται μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της. Η Σμαράγδα δεν δίστασε μέσα από το ρόλο της Δάλια στο Παραπέντε να τσαλακώσει την αψεκάδια στην εικόνα της και να μας χαρίσει άπειρες στιγμές γέλη. Αν και διαθέτει ένα από τα πιο καλοσχηματισμένα σώματα, η ίδια δηλώνει κοιλιόδουλη και επιρρεπεί στις λιχουδιές. Έλλη Κοκκίνου. Έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως η Ελληνίδα Τζένιφερ Λόπεζ. Η Έλλη Κοκκίνου, εκτός από μια πολύ δημοφιλής τραγουδίστρια, παραμένει και μια από τις πιο σεξι γυναίκες της χώρας μας. Γεννήθηκε στην Αθήνα μέσα σε ένα άκρος μουσικό περιβάλλον, αφού και οι δύο γονείς της λάτρευαν τη μουσική. Σε ηλικία 5 ετών άρχισε τα μαθήματα μπαλέτου, ενώ η αγάπη της για τη μουσική αναπτύχθηκε μέσα από τη συμμετοχή της στη σχολική χοροδία. Σπούδασε κιθάρα και πιάνο, αλλά ασχολήθηκε παράλληλα και με τον αθλητισμό, αφού υπήρξε πρωταθλήτρια στο θαλάσσιο σκι. Το καλογυμνασμένο σώμα της είναι άλλωστε και ένα από τα πιο δυνατά της σημεία. Βάσο Κολυδά. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στα νότια προάστια που ζει μέχρι σήμερα. Από μικρή είχε έθεση στον αθλητισμό και ειδικά στο μπάσκετ. Η μεγάλη νίκη της στο διαγωνισμό ομορφιάς Playmate 2006 της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες για μια λαμπρή πορεία στο χώρο του modeling. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα της, το fashion tour που έκανε σε όλη την Ευρώπη με τον Νίκο Υψηλής Ραπτικής του Armani. Λοιπόν, έχετε μείνει άφωνοι. Και μας έχουν μείνει τρεις. Ψηφίζω Σμαράγδα Καρύδη, Δαγκωτό φανατικά. Και εγώ το έχω το δίνω στη Σμαράγδα. Παπαρίζου, κανείς. Παπαρίζου, είσαι καλά. Παπαρίζου, παιδιά, θέα. Λοιπόν, να σας πω μια λεπτομέρεια που δεν ξέρετε. Η Έλενα, το στήθος της, επειδή το έχει πει, το λέω έτσι, δεν είναι μια πληροφορία που τη λέω από μόνος μου, το έφτιαξε μετά τη Eurovision του 2005, όχι που νομίζουν όλοι πριν. Γιατί στη Eurovision, για χαρά, όταν πήρε την πρώτη θέση, ήταν πολύ juicy. Καλά, ήταν juicy, παιδί. Τι είναι αυτό το μπουστιέ? Είναι το μπούστο που πιέζει και λίγο στήθος να έχεις, φαίνεται πιο. Το άλλο το ξέρεις βέβαια, ότι είχε ξυλωθεί το ρούχο και είχαν πάει με τις παραμάνες. Δεν το ξέρεις? Εγώ και τη ράβανε από πίσω, ο Άλγικα. Τη ράβανε από πίσω με τις παραμάνες κοντρέσκος. Άστα αυτά τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω. Έγκωσα με τις έξι γυναίκες. Έχουμε τις τρεις ωραιότερες, τις οποίες θα δούμε σε λίγο. Και μετά, πριν θέλουμε να πάμε σε έναν ωραίο άντρα. Έτσι, μπράβο. Γιάννη μου, χθες πήγες στις πρόβες του θέατρο Ηλίσια. Άνθος του Κάκτου, ξεκινάει τέλειο Οκτωβρίου η Μιμή Ντενίση μαζί με τον Παναγιώτη Μπουγιούρη. Τον Μπουγιούρη δεν μπορεί να καταλήξει. Οπότε εγώ ξέρεις τώρα τι ρώτησα. Για την τέχνη, για την τρύπα του όζοντος, όχι αν τα έχει με τη Μιμή Ντενίση, όχι πώς αντέδρασαν οι γυναίκες όταν χτύπησε μια γυναίκα. Έχει κυκλοφορήσει και ο Μπουγιούρης είναι με την Μιμή. Πού ζεις, Χριστιανέ μου, εσύ δεν διαβάζεις παιδιά. Μα με όσους έχει δουλέψει η Μιμή ακούγεται αυτό. Παιδιά, λοιπόν, να δω. Θέλετε να δείτε τι λέει. Άιντε πάμε να δούμε. Είμαι εδώ, στο αγαπημένο μου θέατρο, στο θέατρο Ηλίσια Ντενίση, γιατί η Μιμή Ντενίση είναι μέσα με όλους τους συνεργάτες της και κάνουν πρόβες για το Άνθος του Κάκτου, την παράσταση που θα ανεβάσει σε λίγες μέρες. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να μας πει Παναγιώτης Μπουγιούρης. Ισχύουν όλα αυτά που γράφονται για αυτόν και τη Μιμή Ντενίση?
Επιτέλους και σε μια κωμωδία να σκάσει και λίγο αυτό το έρμα το χυλάκι μας και εσύ πια όλα τα δακρύβρεχτα. Όντως, δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι φίλοι μου αυτό μου λένε: είσαι τόσο γελίος, μου λέει. Δεν σου πάει να κάνεις δραματικούς ρόλους. Επιτέλους μου δόθηκε ευκαιρία να κάνουμε μια κωμωδία. Και το μεταξύ μαζί με τη Μιμή, η οποία όποιος δεν την ξέρει, έχει τόσο χιούμορ και τόση πλάκα. Ναι, είναι πάρα πολύ αστεία. Δηλαδή σε κάποιες στιγμές, ας πούμε, γελάμε επί σκηνής. Όπου κάνεις πάλι έναν άντρα άπιστο. Δηλαδή εσύ και να κάνεις ένα άντρα μονογαμικό αποκλείεται. Έτσι το ξεχνάμε αυτό. Για κάποιο λόγο φαίνεται πίθο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι κόντρα ρόλος ή όχι? Αρκετά, βέβαια. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι εσύ, ας πούμε, στην προσωπική σου ζωή είσαι πάρα πολύ σεμνός, πάρα πολύ ταπεινός. Φυσικά. Εγώ δουλειά, σπίτι, άντε βόλτα το σκήνο μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τι θα πει. Έξω, κέντρα και αυτά, δεν ξέρω. Οι νέοι μας σήμερα έχουν ξεφύγει τελείως. Σε έχουν πατήσει ποτέ? Ενδεχομένως ναι, αλλά φαντάζομαι ότι δεν το έμαθα. Γιατί άμα το μάθαινες... Μάλλον δεν θα έκανα τίποτα. Εσύ αντίστοιχα, έχεις απατήσει ποτέ κάποια? Φιλάς σταυρό? Φιλάω και σταυρό και μαγκούρα και ό,τι άλλο θέλεις. Δεν έχω κάνει. Γιατί έτσι? Τι εννοείς? Γιατί έχω πατήσει? Θέλεις να πατήσω? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά... Κάνω και θα σου πω πώς μου φάνηκε. Κυκλοφορούν κάποια δημοσιεύματα που σε θέλουν μαζί με τη Μιμή Ντενίση. Ισχύουν? Κοίταξε να δεις. Νομίζω έδωσα μια πολύ καλή συνέντευξη πρόσφατα στο OK. Αν την είχες διαβάσει, νομίζω θα ήξερες περισσότερα. Έχω δώσει όλες τις απαντήσεις εκεί πέρα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά βοήθησε με και εμένα που δεν ξέρω γράμματα. Δηλαδή, τι έχει συμβεί? Ισχύει, ναι ή όχι? Όχι, φυσικά και δεν ισχύει. Και μάλιστα είπα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τη Μιμή, γιατί είναι μια αξιολάτρευτη γυναίκα. Το θέμα είναι ότι δεν το βρίσκω καθόλου κόμψο να λένε κάτι τέτοιο από τη στιγμή που γίνεται μια πολύ ωραία συνεργασία και με πολλούς άλλους ηθοποιούς. Δηλαδή, εντάξει, λες και ξαφνικά γίνεται αυτή η παράσταση λόγω κάποια σχέση ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ πώς θα αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα δημοσιεύματα που σε θέλουν? Πότε με τη Μιμή, ναι. Πότε με την Αντάσα Θεοδωρίδου, δεν ξέρω για ποια άλλη, αυτά έχω προλάβει. Δεν ξέρω, ο Τσιμιτσέλης να μας πει, πάρε πλάνο. Σε πονάει το δοντάκι σου για κάποια άλλη? Για κάποια άλλη γενικά εννοείς? Τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε όχι, αλλά θα το ήθελα πάρα πολύ. Δεν είσαι ερωτευμένος δηλαδή? Αυτή τη στιγμή δυστυχώς όχι. Και δεν σου λείπει αυτό μια σχέση? Πάρα πολύ. Για στον δρόμο, κυκλοφόρησε, τι κάνεις? Κάνω υπομονή, φαντάζομαι να μου τύχει και εμένα. Ξέρω εγώ. Να κάθε κλαράκι που λέει και μια φίλη μου έχει τη σκιά του, ξέρω εγώ. Κάτι κάνεις λάθος εσύ, έτσι το έχω καταλάβει εγώ. Αλήθεια. Το σε πολλούς τομείς. Ναι, νομίζω το έχω εντοπίσει. Ποιο είναι αυτό? Νομίζω ότι παίρνω τα πράγματα πάρα πολύ στα σοβαρά. Σήμερα να με κλειδώσεις! Κτήμα σου ημέρε! Κτήμα σου! Μετά από εκείνη την περιβόητη δήλωση που είχες πει το καλοκαίρι ότι έχεις χτυπήσει μία γυναίκα, εξακολουθούν και σε φλερτάρουν οι γυναίκες στον δρόμο? Θα μου λες εξακολουθεί να είναι μία. Κοίταξε να δεις, γιατί έχουμε κάνει την τρίχα τριχιά. Λοιπόν, την έχω χτυπήσει. Εντάξει, ήταν κάποια στιγμή στη ζωή μου που έφτασε μία ένταση και εν πάση περιπτώσει έπεσε ένα χαστούκι. Αυτό ήταν όλο. Τώρα, από εκεί και πέρα. Εντάξει, θα σου πω ότι μάλλον έκανε μια πολύ ιδιαίτερη εντύπωση αυτό, χωρίς να θεωρώ ότι υπήρχε λόγος. Για κάποιες γυναίκες αυτό φαίνεται πολύ γοητευτικό, γιατί θεωρούν ότι όταν ένας άντρας αντιδρά έτσι είναι πολύ ντόπλος και πολύ αυθόρμητος και δεν διστάζει να εκδηλώσει, ας πούμε, τα συναισθήματά του και αυτό που θέλει. Άρα τους άρεσε με δύο λόγια? Θα έλεγα ότι μάλλον ήταν θετικές οι αντιδράσεις. Στο έργο κανονικά, ναι, θα έπρεπε να είσαι ένας οδοντογιατρός, ναι, αλλά μάλλον είσαι πλαστικός. Ναι. Εσύ θα έκανες ποτέ κάτι, αυτό που λέμε, να χρησιμοποιήσεις την πλαστική ομορφιά, ένα μπότοξ, ένα lifting, κάτι? Κοίταξε να δεις, νομίζω, εντάξει, ναι, δεν είναι. Σε κάθε πράγμα, ρε παιδί μου, και σε κάθε περίπτωση, το σωστό είναι να υπάρχει ένα μέτρο. Το πρόβλημα είναι όταν ξεφεύγουμε από το μέτρο. Ας πούμε, τι σε ενοχλεί πάνω σου και θέλεις να το αλλάξεις? Η μύτη, το στόμα, τα φρύδια, ναι, το... Ναι. Έχω μάθει τώρα ότι κάνουν μια ολική ανάπλαση προσώπου. Αυτό, ναι, θα πάω να... Και άμα έκανες αυτή την ολική ανάπλαση, ναι, σε ποιον θα θέλεις να μοιάζεις, ας πούμε? Ναι, θέλω να γίνω Πουλόπουλος. Αχ, πολύ σε ευχαριστώ. Θα σου πω μια φωτογραφία να μου κάνετε έτσι. Κατάλαβε τι δηλώσει βάζουμε από κάτω Μπολτ και μετά σου λέω τη γυναίκα. Όχι, ήταν γλυκό. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε, το κάθε κλαράκι έχει τη σκιά. Είδε σου γλυκό και να είναι μόνο τέτοιο παλικάρι. Τι κάνετε εσεί με τα λιλαλό σα από εδώ και πέρα? Μα και εσύ δεν τον ρώταγε μόνο του. Πώ είναι αυτέ που θέλει, πώ τι θέλει να στείλει με τη Μαρία?
Θες μαράκι μου να κάνω. Μαλώνεται για τις οδοντόκρεμες, γι' αυτό δεν με μένουν μόνοι τους. Άσε μας να δούμε τι του αρέσει. Τι του αρέσει. Είπε τι θέλει ρε παιδί μου τις γυναίκες που το φερτάρουν έτσι πολύ απλά και πολύ ταπεινά. Δεν θέλει τα πολύ φανφαρόνικα πράγματα. Ο ίδιος δεν παίρνει πρωτοβουλία να φλερτάρει μια γυναίκα. Ναι, καλά λέει. Πρέπει να δούμε πώς θα το φλερτάρει άλλοι. Αφού την πέφτουν, να μην το πει ο άνθρωπος ότι την πέφτουν. Γιατί άσχημο λες να είναι. Αυτό βρε Νικόλα, μάθω ηλικία λίγο έτσι από περιέργεια. Πόσο είναι, ναι, καλά λέει. Όχι παιδιά, τι, αφού τον προξενεύουμε, δεν ξέρουμε τι δίνουμε. Δεν ξέρω ρε παιδιά, όσο φαίνεται ο άνθρωπος. Είναι ο Παναγιώτης. Κάτω από 30 είναι ο Παναγιώτης. 35 που τον κάνω, παιδιά, δεν βλέπω καλά. Α, μην είναι 35 ο Παναγιώτης. Γύρω σε 35 μου φαίνεται. Συγγνώμη, το ενδεχόμενο τύπο ότι θέλει να γίνει σαν τον Πουλόπουλο, άμα κάνει πλαστική επέμβαση, γιατί δεν το σχολιάζει κανείς. Γελάσαμε, δεν μας, τι να κάνω. Τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, να σας πω παιδιά, να δούμε. Μη μου θυμώνεις. Θέλω να δούμε τώρα τις τρεις καλύτερες. Φτάσαμε και τις τρεις πιο σεξι. Τρεις πιο σεξι που έχει ψηφίσει η συντακτική ομάδα αυτής εδώ της εκπομπής. Έτσι, 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 έτσι. Για λέγε, να πάμε, πάμε. Κάτια Ζιγούλη. Η Κάτια Ζιγούλη γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου του 1977 στη Θεσσαλονίκη. Αναμφισβήτητα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της χώρας μας, αφού κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεχωρίσει και στο εξωτερικό. Η καριέρα της ξεκίνησε από το διαγωνισμό Elite Model Look, στο οποίο αναδείχθηκε νικήτρια, και στη συνέχεια ακολούθησε η νίκη της στο πρώτο διαγωνισμό Playmate of the Year. Τα μέτρητα εξώφυλλα, οι πασαρέλες και τα editorial μόδας της έδωσαν άξια τον τίτλο της Ελληνίδας Super Model. Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν, αφού εδώ και ένα χρόνο έχει αφοσιωθεί στην κόρη που απέκτησε με το Σάκη Ρουβά. Αυτή την περίοδο η Κάτια δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στο χώρο της υποκριτικής. Συγκεκριμένα θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Γιώργο Χωραφά στην ταινία «Επικίνδυνες μαγειρικές». Πινελόπη Αναστασοπούλου. Την Πινελόπη την γνώρισαμε πέρσι μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Όλα στον αέρα», στην οποία πρωταγωνιστούσε. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε και στη θεατρική παράσταση «Σε σουάρ για δολοφόνους». Αν και της αρέσουν οι ροκ καταστάσεις, η Πινελόπη Αναστασοπούλου δηλώνει παραδοσιακή γυναίκα που θα έκανε τα πάντα για να προσφέρει χαρά σε έναν άντρα. Είναι πολύ προσγειωμένη και δεν την ενδιαφέρει το εισόδημα του συντρόφου της, αλλά ο σεβασμός και η αγάπη του προς εκείνη. Είναι λίγο μίλητη, σεμνή και εκφράζεται μέσα από τη μουσική. Χρυσάνθη Ντάφλα. Γεννήθηκε στην Αθήνα και μεγάλωσε στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Όταν ήταν μικρή, η εμφάνισή της θύμιζε έντονα αγοροκόριτσο, αφού συνήθιζε να κυκλοφορεί με αρβίλες και φαρδιά ρούχα. Η πρόταση να ασχοληθεί με το μόντελινγκ της έγινε στην παραλία. Εκεί την ανακάλυψε τυχαία ένας άνθρωπος του χώρου. Το μεγάλο μπαμ για τη Χρυσάνθη έγινε όταν αναδείχθηκε νικήτρια στο διαγωνισμό ομορφιάς Playmate of the Year. Η Ξανθιά Καλονή είναι από τα λίγα μοντέλα που μπορούν να υπερηφανεύονται ότι κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Χρυσάνθη θα συμφωνήσω, το νούμερο 2 θα συμφωνήσω τρελά. Αλλά όλοι εδώ οι άντρες έχουν να πούν ότι οι επιλογές ήταν πολύ γυναικείες και το νούμερο 13 που ήταν η Κατερίνα Λάσπα θα τη βάζανε πολύ ψηλότερα γιατί πραγματικά είναι πολύ σεξ. Είναι όντως πολύ σεξ. Θυμάστε την Κατερίνα στη φωτογραφία με το μαγιό μπικίνι και το πέπλο πάνω στο jet ski. Α, ναι. Ήταν απίστευτη. Παιδιά, πολύ σεξ η γυναίκα. Ούτε η Ούρσουλα Άντρες τον έβγαινε με το μαγιό το κρόσι. Επίσης έχουν από χάρη, δεν θα πω όνομα, ότι η δικιά σου είναι νευρωτική με αυτά που γράφεις. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά έχουμε τον σεφ, προσωπικό σεφ, όχι ότι γιώτη, έτσι, που θα μας κάνει ένα εξαιρετικό πιάτο με μοσχαράκι και νιώκι και φασολάκια. Και μετά και σαν ouch! Και μετά θέλω να σας πω ότι έχουμε τον νικητή που θα πάει στο Κάιρο από το Κάντο Αν Τολμάς. Και πρέπει να τολμήσουν και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πάμε διαφημίσεις! Γεια σας, λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε πάλι στην κουζίνα με τον Γιάννη Περούλη, ο οποίος είναι σεφ. Πηγαίνει σε σπίτια αν θέλετε να τον καλέσετε και κάνει εξαιρετικά πιάτα. Να μας δείξει πώς μαγειρεύει ένα ωραίο πιάτο που είναι μοσχάρι,
με νιόκι, φασολάκια και σάλτσα μουστάρδας. Βεβαίως. Έτσι λοιπόν, να το φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο, να το ευχαριστούμε. Αυτό είναι ωραίο για ένα έτσι δείπνο, ωραίο, ρομαντικό. Ναι, είναι ρομαντικό δείπνο. Είναι και γρήγορο και εύκολο. Ναι. Και είναι και εντυπωσιακό. Τι κομμάτι μοσχαριού είναι αυτό? Το φιλέτο. Ωραία. Λοιπόν. Παίρνουμε, πάμε λοιπόν στο χασάπι μας και ζητάμε φιλέτο. Ένα φιλέτο. Το οποίο, να μας το καθαρίσει. Βεβαίως. Να μας βγάλει τα λίπη που έχει πάνω. Και παίρνουμε το φιλέτο μας και το κόβουμε σε μικρά φιλετάκια. Αχα. Βγάζουμε αυτή την άκρη. Το κόβεις έτσι, ε. Α, αυτό το κόβεις όπως πάνε οι ίνες του. Ορίστε. Ναι, όπως πάνε οι ίνες του. Βασικά αυτό το βγάζουμε. Το παραφύλετο. Γιατί είναι το παραφύλετο. Γιατί είναι λίγο σκληρό. Α, μάλιστα. Ε, αφού θα είναι ρομαντικό το δείπνο, ναι, σε σχέση με αυτό το φιλέτο είναι πιο σκληρό εκείνο. Και είναι ένα πιάτο το οποίο είναι πολύ ευπαρουσιάστο και πολύ γρήγορο. Και το κόβουμε σε φιλετάκια. Σε φιλετάκια. Χοντρούτσικα. Ναι, για να δείτε το φιλέτο πρέπει να είναι μέτριο. Είναι για να είναι ζουμερό. Να μην στεγνώνει το φιλέτο είναι το θέμα, κατάλαβες. Γιατί ακριβώς. Μετά, άμα στεγνώσει, γίνεται άχυρο τελείως. Έτσι ακριβώς. Ωραία, μπράβο. Είπαμε να κάνουμε το τραπέζι, όχι να φάμε ξύλο. Το κοπανάς. Καθόλου ποτέ. Δεν το κοπανάς για να μην χάσει ζουμί. Αν το κοπανίσει, θα... μόνο στα παγιάρ. Είναι ένα είδος πιάτο. Το οποίο το είναι πολύ λεφτό και το απλά το ψήνεις από μία παρουσία. Τσακ και τσακ. Και γιατί το χαράσεις λίγο όπως βλέπω? Αυτό το κάνω για να ψηθεί λίγο πιο γρήγορα και για ντεκόρ. Για εμφάνιση. Για πιο καλή εμφάνιση. Λοιπόν, παίρνετε τα φιλετάκια, τα κόβετε έτσι όπως βλέπετε. Κάνετε δηλαδή και οριζόντιες και κάθετες. Κάθετες. Ωραίες. Το ξαναδείχνουμε εδώ πάλι. Έτσι λοιπόν. Και έχουμε λοιπόν το φιλέτο μας στο μοσχαρίσιο. Θέλω πριν προχωρήσουμε. Να το συνοδεύσουμε με φασολάκια, με νιόκι και σάλτσα μουστάρδας. Τι άλλα χρειαζόμαστε? Τα υλικά που χρειαζόμαστε είναι νιόκι. Ναι. Είναι εδώ. Τα φασολάκια. Μάλιστα. Τα οποία εγώ τα έχω βράσει. Αχα. Για να κερδίσουμε χρόνο. Βεβαίως. Μουστάρδα. Μουστάρδα. Κρέμα γάλακτος. Ωραία. Λίγο ζωμό κοτόπουλο. Μαϊντάνο. Ναι. Εστραγόνα αποξηραμένο, σαφράν και λίγο λεμόνι. Ωραία. Αυτά είναι τα υλικά μας όλα. Α, ωραία. Και λίγο σκόρδο. Και λίγο σκόρδο. Λίγο. Να βάλε, βάλε, μην τον βάλε. Εντάξει, βάλε, βάλε, βάλε. Βάλε, πάει. Άντε, μπράβο. Βάλε και σκόρδο. Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Τώρα θα βάλουμε λίγο λάδι στο τηγάνι. Μάλιστα. Όχι πολύ. Σε δυνατό. Δυνατή φωτιά. Δυνατή φωτιά. Σε δυνατή φωτιά, έτσι. Έχει κάψει το τηγάνι μας, νομίζω. Έχει κάψει, ναι, τα έχουμε αφήσει. Λοιπόν, να το δυνατό. Καλά κάνουμε. Ωραία. Γενικά πρέπει σε ό,τι ψήνουμε να είναι δυνατό το τηγάνι. Βεβαίω. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Και ρίχνουμε μέσα, να βάλουμε μέσα τα φιλετάκια, ναι, να τα τοποθετήσω. Όπως θέλεις. Έτσι. Κανένα πρόβλημα. Ωραία. Όλα και τα τρία, ναι, στο ίδιο τηγάνι. Και τα τρία. Ωραία. Ένα, δύο. Πολύ ωραία. Τρία. Θες πιρούνι για να τα γυρίσεις? Και το πιρουνάκι να τα γυρίσουμε. Τι λες? Ότι θα με γυρίσει. Ναι, θα σε βοηθήσει, ξέρει. Πολύ ωραία. Μου λες, βάζουμε και πιπεράκι, αλλά τι δεν βάζω, ε. Στο τελείωμα. Στο τελείωμα. Βλέπω το έχει. Στο τελείωμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. Βάζουμε το πιπεράκι. Λοιπόν, να πιάσω εγώ το φιλετάκι. Α, το Φώτη να. Να ψήσω εγώ τα φιλετάκια να μα δείξει τη σάλτσα. Ναι. Αυτά δεν τα χρειαζόμαστε τώρα. Ωραία, πε μου ότι δεν χρειάζεται να τα παίρνω. Βέβαια. Τώρα θα ρίξουμε τα νιόκι. Τα νιόκια που θα τα ρίξει και αυτά τηγάνι. Να σοταριστούν. Ναι, ναι, θα σοταριστούν. Φτάνουν, αυτά είναι αρκετά. Και λίγο μετανό. Φώτη μου, τι ωραία που το κάνει. Και εσύ, Γιάννη, πολύ ωραία το κάνει. Και δύο το κάνουμε. Όλοι το κάνουμε πολύ ωραία. Μήπω θε να μαγειρέψει εσύ? Όχι, όχι, εγώ θέλω να σα βλέπω. Εγώ δοκιμάζω. Μαγειρέψει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, και ρίχνουμε στα νιόκι μαϊντανό. Α, τον ρίχνεις τώρα, ναι, το μαϊντανό. Ναι, ο μαϊντανός γιατί βγάζει το αρώμα του. Λίγο όχι πάρα πολύ. Θα ρίξουμε και λίγο σκόρδο που αρέσει το φίλο μου το πόδι. Ναι, 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 ρίξε, μου αρέσει το σκόρδο και εμένα. Όχι πολύ. Ξέρεις κάτι, μου αρέσει τη γεύση το σκόρδο. Μετά αισθάνομαι άσχημα όμως άμα έχω φάει σκόρδο. Μην είσαι ενοχικός. Όχι, δεν είμαι ενοχικός. Λοιπόν, ετοιμάζουμε τα φιλετάκια μας αυτό εδώ το τηγάνι. Θέλω ακόμα λίγο στάλιβα. Και ετοιμάζουμε και εδώ τα νιόκι μας με λίγο μαϊντανό. Εγώ τώρα θα τα ξαναγυρίσω. Σε λίγο. Έχει, ναι, σοτάρει τα νιόκια, έχει ρίξει το μαϊντανό, τι, ναι, άλλο θα κάνει. Τώρα θα σβήσουμε λίγο ζωμό κοτόπουλο τα νιόκια. Μάλιστα. Λίγο, όχι πάρα πολύ. Κάνουμε φωτιά εδώ. Πήρε φωτιά. Και θα βάλουμε και λίγο κρέμα. Πάρα πολύ λίγο. Πολύ πάρα λίγο, πολύ, λίγο, λίγο. Μπράβο. Πολύ λίγο. Α, τόσο λίγο. Λίγο. Ναι, μια κουταλιά τη σούπα έβαλε σχεδόν. Πιο λίγο. Θα ρίξω λίγο, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι. Μάλιστα. Και τελειώσαμε με αυτό. Τόσο αν θέλουμε, απλά. Για μας χοβολάει. Αν θέλουμε, μπορεί να ρίξουμε και λίγο παρμεζάνα. Να το κάνουμε λίγο πιο. Καλή ιδέα έχει. Αλλά θα γίνει λίγο πιο βαρύ. Ένα κουτάλι να πάρω. Εγώ εδώ έχω να σου δώσω. Α, και δεν τα βλέπω. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Και τώρα σιγά σιγά αρχίζουμε να φτιάχνουμε το πιάτο. Α, βάλουμε, μάλιστα. Ναι, λίγα νιόκι.
Είπαμε να το κάνουμε λίγο εντυπωσιακό. Να το κάνει εντυπωσιακό. Καλά κάνει, είναι ωραίο να το. Και όταν τρώμε, το τρώμε και τα μάτια. Και μετά το στομάχι. Συμφωνώ απόλυτα. Υπέροχα. Και αυτό που λέγαμε τις προάλλες με ένα φίλο μας είναι ότι ακόμη και σε σπίτια που δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν τα πάντα, ναι, όταν στολίζουν ωραία το τραπέζι, όταν έχουν βάλει το καθαρό το τραπεζομάντιλο, όταν βάλουν και ένα λουλούδι, γίνεται πιο ωραία η ατμόσφαιρα στο φαγητό. Φυσικό. Από το να κάτσει, να βάλει ένα πιάτο, το ρίξει και κάτσει να τρώσει με το κατσαρολάκι μπροστά στη τηλεόραση. Τα φασολάκια θα τα βάλουμε. Θα ρίξουμε και αυτά τώρα. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο που το πήγα. Εδώ το βάλαμε. Λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο. Και ρίχνω τα φασολάκια. Ναι. Να κάνω μια επανάληψη για κάποια κύρια ή για κάποιο κύριο που το βλέπει από τώρα. Είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε πάρει το φιλέτο. Εσύ ναι, συνεχίστε τη δουλειά. Έχουμε πάρει το φιλέτο. Το έχουμε κόψει σε κομμάτια, το έχουμε καθαρίσει. Το σοτάρουμε με πολύ λίγο λάδι. Το άλλα το πιπερώνουμε, το γυρνάμε. Και ρίχνουμε σε ένα άλλο τηγάνι που έχουμε βάλει πάλι λίγο λάδι. Λίγο τα νιώκη μας να σοταριστούν. Με λίγο σκόρδο, με πιπέρι, με μαϊντανό. Τα σβήνουμε με λίγο ζωμό από κοτόπουλο και μια κουταλιά της κρέμας, της σούπας κρέμα γάλακτος. Μάλιστα. Τα βγάζουμε μετά, γαρνίρουμε το πιάτο μας πρώτα στη βάση τα νιώκη. Αυτό το κάνεις έτσι, πολυτικατοικία. Ναι. Κάτω νιώκη, φασολάκι και φιλέτο. Ναι. Λίγα φασολάκια και θα πήγει σάλτσα γύρω γύρω. Αμά. Μετά τα κάνουμε σάλτσα. Μπράβο, βρε Γιάννη. Βασικά, μπράβο, λίγο χρώμα το πιάτο. Βρε Γιάννη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Βρε Γιάννη. Αν μυρίζατε μόνο, πόσο ωραία μυρίζει το κρέας που ψήνεται, τα νιώκια, το φασολάκι. Είναι το κρέας γιατί έχει βάλει τα χέρια του Φώτης. Ναι, ναι, αυτό γι' αυτό, είναι. Γι' αυτό. Το έχει το ταλέντο το αγόρι μου στην κουζίνα. Είναι έτοιμο και το κρεατάκι, κύριε. Έτοιμο και το κρεατάκι. Ωραία. Τα φιλετάκια μας, εδώ. Είναι ψημένα. Είναι όπως πρέπει, παιδιά. Να έχει και λίγο. Τα αφήνουμε και στην άκρη. Να είναι λίγο κόκκινα και μέσα. Τώρα θα κάνουμε λίγο τη σάλτσα. Αυτό τι κάνει, θα την κάνει. Στην... Ναι, ναι, στο ίδιο τηγάνι που έχουμε βάλει λοιπόν τα νιώκη και τα φασολάκια που έχει λίγο γεύση. Και πιο ωραία θα γίνει να το κάνουμε και σε αυτό το τηγάνι. Και σε αυτό το τηγάνι. Ναι, αλλάξω, γιατί θα έχει και λίγη γεύση από το κρέας. Πιο καλά, συμφωνώ. Αλλάζω. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε μια αλλαγή. Αυτό. Να το ανοίξω δυνατά. Πολύ ωραία. Βάλαμε λίγο λάδι. Το λάδι είναι εκεί. Γιατί το χάνω το λάδι. Δεν πάω καλά με το λάδι. Λίγο λαδάκι. Έπεσε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Να το ρίξουμε πίσω πάλι. Ρίξτε το. Θέλεις λίγο, ελάχιστο λάδι δηλαδή. Ναι. Έτσι, ελάχιστο. Και γενικά δεν είναι ωραίο το λάδι. Mm-hmm. Το εντόνο. Ρίχνουμε λίγο σκορδάκι λίγο πάλι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε λίγο ζωμό κοτόπουλο. Λίγο. Λίγο μαϊντανό. Μαϊντανό. Λίγο ζωμό κοτόπουλο. Ωραία. Και θα πάρουμε ένα μπουλάκι ακόμα. Τέλεια. Έτσι να πάρει, να ξεθμιστεί λιγάκι. Ναι, θα βάλουμε λίγη κρέμα. Σε ένα μπολάκι. Ναι, ελάχιστη κρέμα. Σε ένα μπολάκι. Εδώ με τη μπολάκι. Μουστάρδα. Μάλιστα. Ναι. Και βάζουμε λίγη μουστάρδα. Λίγη μουστάρδα. Και θα το χτυπήσουμε με το πιρούνι. Mm. Να ανακατέψουμε. Α, μάλιστα. Και στο τηγάνι λοιπόν που έχουμε ρίξει. Στο τηγάνι που έχουμε τηγανίσει το κρέας. Και έχουμε ρίξει πολύ το σκορδάκι. Ωραία. Μαϊντανό. Και το ζωμό από το κοτόπουλο θα ρίξει αυτό που έχει ανακατέψει. Την κρέμα γάλακτος. Με τη μουστάρδα και λίγο εστραγγόν. Λίγο εστραγγόν επίσης. Τον κρόκο που τον βάζεις. Εδώ. Α, σε αυτή τη σάλτσα. Ναι, ναι. Και λίγο σαφράν. Λίγο σαφράν. Δύο έτσι αυτά. Αχ, σαφραδάκι. Και λίγο ξύσμα πρωτο... λεμόνι. Εστραγγόν, Μαρία, για ρωτοκίνη το μαντάρι. Μαντάρι. Όχι, το εστραγγόν είναι σαν το βότανο είναι. Σαν το μετανό. Πώς λέγεται στα ελληνικά ρε το εστραγγόν. Εστραγγόν. Δεν έχει. Ναι. Ναι. Κάπως θα το λένε. Σταγκόν, ήταν... Κοιτάξτε ναι, πώς έχει γίνει η σάλτσα μου εδώ. Θα βάλουμε και τη σάλτσα τώρα μέσα. Βάλτε μου και λίγο εδώ πέρα το κρέμα γάλακτος. Με βάλαμε το λοιπόν, και τέλειο, το ξύσμα, τι ωραία που δίνει και μυρίζει το σκόρδο με το ξύσμα μαζί. Παιδιά, μην με κολλάζετε, γιατί έχω μετά τούρτες. Παιδιά, τι να σας πω θα τώρα. Και τούρτα. Όχι, θα φάω αυτό. Και τι είναι αυτό. Αυτή είναι μια έτοιμη σάλτσα μοσάτα που είχα φέρει εγώ. Α. Που το συμπληρώνει για να είναι. Ναι, το συμπληρώνω απλά για να δεθεί. Α, τη φτιάξτε τον ντεμ. Έτοιμο είναι. Μαχαίρι πυρούνι. Η ανυπόμονη. Αλληλούια. Λοιπόν, σχεδόν είναι έτοιμο. Λοιπόν, είναι υπέροχη η σάλτσα, παιδιά. Πραγματικά είναι συγκλονιστική. Σερβίρα. Άμα δεν δοκιμάσω, δεν μπορώ να σου πω ότι. Θα καίει τώρα. Να σου πω, ορίστε, το βάζουμε στο πιάτο. Να βάλω και λίγο δίπλα παραδίπλα σε ένα μπολάκι από αυτή τη σάλτσα να μου. Ναι, βεβαίως. Γιατί όχι. Α, ωραίο θα είναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε αυτό. Αυτή τη σάλτσα πραγματικά μπορούμε να την κάνουμε και μόνη της και να την έχουμε και για κοτόπουλο. Κάνω για οτιδήποτε. Για κοτόπουλο και για, για ψάρι μπορούμε να το σερβούμε. Το πρινάκι. Ευχαριστώ. Ψάρι δεν τρώω, είναι πολύ υγιεινό. Άμα. Όχι, να τα κάνω. Λοιπόν,
και τα σερβίρουμε. Ποιος δεν θα πέσει, ξέρω! Ότι είναι αρκετά. Έτσι! Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλουμε και αυτό έτσι λίγο για ντεκόρ. Τι το στολίζεις, μάνα μου, θα το χαλάσω. Δεν πειράζει. Δεν θα προλάβεις να το στολίσεις. Και τι, και τι, και τι. Και λίγο χρώμα να βάλουμε στο πιάτο. Βάλε χρώμα εσύ, και να δοκιμάσω. Και τελειώσαμε. Μισό, μισό. Θα πάω στους παίκτες, παιδιά. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνταγή. Αλλά θέλω να σας πω ότι θέλω. Σε παρακαλώ, μπορείς να μείνεις μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αν είσαι καλός. Όχι, όχι, γιατί θέλω να είσαι ο κριτής στους τρεις παίκτες που θα πάει ένας από αυτούς στο Κάιρο. Ταξίδι, έτσι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το κάντο αν τολμάς, το σουξέ του ήταν η τούρτα που τρώγανε στα μούτρα οι άνθρωποι. Έτσι. Με μια καλοσύνη, βέβαια. Συγγνώμη, να πω κάτι. Το νιώκι είναι πολύ αδικημένο. Γιατί? Γενικά. Γιατί μιλάμε τόση ώρα για το κρέας και τη σάλτσα, το νιώκι πολύ ωραίο. Το νιώκι σου άρεσε περισσότερο. Πείτε το, λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ τους τρεις παίκτες, τους τρεις καλύτερους παίκτες, οι οποίοι είναι εδώ στο στούντιο για να διαγωνιστούν στην τελευταία δοκιμασία του Κάντο αν τολμάς. Θα προσπαθήσουν να φτιάξουν μία τούρτα σοκολάτας πιο σωστά από τους άλλους, έτσι. Αυτό θα προσπαθήσει. Οπότε εσύ θέλω να κρίνεις ποιος έχει κάνει πιο σωστά την τούρτα. Πολύ. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε το βιντεάκι από τις δοκιμασίες των τριών παικτών και θα τους βρούμε εδώ στο στούντιο έτοιμους να φτιάξουν την τούρτα. Πάμε! Θα πιούμε ένα σπινάκι παρέα για το καλό της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Ποιας εκπομπής? Του Vodka Challenge. Καφεδάκι με βότκα πρωί-πρωί είναι ό,τι είναι πρέπει. Πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Πιστεύω ότι πρέπει να το πιούμε. Γεια σου. Άντε στην υγειά μας. Εσπρέσο, φρέντο με βότκα. Τι άλλο θα δούμε. Να σας οδηγήσω. Έλα, θα μια ζυγαριά είναι, δεν είναι τίποτα. Ξεπεράσουμε τους φόβους μας. 50 μόνο. Λέει ψέματα. Πότε λέει. 65. Είμαι τόσο. Πρέπει να πάρετε λίγο ακόμα. Θα το γλύψεις και θα το σφαγίσεις. Γλύψα, Τι καλός που είσαι. Λέσου αφήνω με τραβάει τηλεόραση τώρα. Να με τυλίξετε λίγο με το αυτό χαρτάκι στο χέρι. Πρέπει να είσαι τραυματίο φορέα. Τώρα το χαρτί θα διαφημίσουμε. Γεια σας. Θέλετε να μου δώσετε να φυλάξει το μάγουλο. Ένα φυλάξει το μάγουλο. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να μου πάρετε μια αγκαλιά. Αγκαλιά. Ναι. Μπορείς να με κάνετε να πάρεις μια αγκαλιά. Α, τι καλό. Ευχαριστώ. Εσύ, δώσε μου μια αγκαλιά. Είσαι σίγουρος. Ναι, ξεκινάμε. Oh. Αυτό είναι. Φόρεσε μου τι. Έλα, φόρεσε μου τι. Έλα. Α, αυτός είσαι. Πιστεύω ότι πρέπει να φτάσει πίσω στον εγκέφαλο. Θα έχεις πολλές ευκαιρίες ζωής σου να κάνεις έτσι. Έτσι, ναι. Θέλετε να μου ρίξετε κι εσείς μια τούρτα. Μέσα, έτσι, έτσι, πολύ. Αυτό ήταν τραγικό, τραγικό! Ναι! Έλα! Τράβα το μάλλον. Ωραία. Πάμε. Έλα εδώ, θα με τουρτώσεις. Λίγο γλυκά όμως. Θα φάει και λίγο. Είμαστε επιτέλους στο μεγάλο τελικό, στον τελικό που θα κερδίσει που συμμετέχουν μάλλον η Νατάσα, ο Νίκος και η Έλενα, οι τρεις νικητές των τριών εβδομάδων του Κάντο αν τολμάς. Ευχαριστώ. Οι οποίοι νικητές σήμερα θα πρέπει να φτιάξουν την ιδανική τούρτα σύμφωνα με αυτό το πρότυπο που βλέπουμε εδώ. Μάλιστα. Έχουν στη διάθεσή τους όλα τα υλικά της τούρτας αυτής, γλάσο, σαντιγί, τα πάντα. Και θα πρέπει μέσα σε ένα λεπτό να φτιάξουν την. Σε ένα λεπτό. Είστε έτοιμοι. Την ιδανική τούρτα και να την κρίνουμε. Ακούστε, παιδιά, συγγνώμη. Γιατί έτσι όπως την κρατάει η Μαρία την τούρτα. Έλα! Να σας πω κάτι. Εντάξει, πολλές τούρτες πάρατε. Έλα σωτήρι μου, Δεν είναι σωστό. Τυράκι μου είσαι, τυράκι μου. Λοιπόν, να δω λιγάκι. Θέλω να δούμε τα υλικά, αλλά πρώτα κοιτάξτε να δείτε πού θα πας. Πού θα πάει ο νικητής, παιδιά. Παιδιά, θα σας πω το εξής. Να προσέχετε τα ταξί, ξέρετε. Τρεις μέρες θα πάτε, τρεις διανυκτερεύσεις δίνουμε στο υπέροχο Κάιρο για να μείνετε σε ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων εσείς και ο φίλος σας ή η φίλη σας. Προσφορά του Μπούτρος του! Αυτό είναι! Τέλειο!
Έτσι. Και λοιπόν, το κάνω οπωσδήποτε να πάτε στο Μουσείο του Καΐρου να δείτε τον. Τουταναμών. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και θα πάτε να φάτε, θα σας πω εγώ. Όποιος πάει, έτσι όποιος κερδίσει, θα του πω που θα πάει να φάει. Έλα, να ξεκινήσουμε. Έχω αγωνία. Να ξεκινήσουμε να πούμε ότι. Άντε, πες. Να πούμε ότι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι αυτό, τηλεφωνούν στο τηλέφωνο της εκπομπής και στέλνουν mail στο fsinmipapaki.star.gr. Και να πούμε ότι αύριο το κάνει ο Αντολμάς, ταξιδεύει για πρώτη φορά. Φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Και περιμένουμε τον κόσμο εκεί να έρθει να παίξει μαζί μας. Φυσικά. Αγαπημένη Θεσσαλονίκη, ερχόμαστε αύριο. Δεν ξέρετε τι χαρά που έχω. Για Κρητή θέλω να έχουμε έναν σεφ. Οπότε κρατήσαμε τον Γιάννη εδώ. Οπότε ναι. Έτσι, για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να αφήσω την τούρτα γιατί θέλω να το δω. Κρέμα σοκολάτα, κερασάκια, τρούφα, γλάσο, κουβερτούρα, έτσι, και σαντιγί. Λοιπόν, έχουν και οι τρεις παίκτες έχουν μπροστά τους όλα τα υλικά. Λοιπόν, πρέπει να έτσι. Φέρουμε για να το βλέπουμε. Είμαστε έτοιμοι. Σε ένα λεπτό πρέπει να γίνει η ιδανική τούρτα. Έτοιμοι για το χρόνο μας. Να δώσουμε λοιπόν το σύνθημα. Με το 3, με το 2, με το 1. Πάμε! Ξεκίνησα, παιδιά. Πω. Θέλω να σας πω ότι πρέπει να είναι και γρήγοροι, αλλά πρέπει να είναι και σωστοί. Έχει ξεφύγει λίγο ο Νίκος. Για να. Ο Νίκος. Τι εννοείς, αν έχει ξεφύγει σε χρόνο. Καλά το πάει ο Νίκος. Και η Νατάσα, βέβαια. Δεν θέλω να απογοητευόμαστε, θέλω να προχωράμε σωστά. Ναι, γιατί ποτέ δεν ξέρεις ο αντιπαλός σου που είναι πρώτος ποια στιγμή θα κάνει το λάθος και θα είσαι εσύ μπροστά. Έχουμε 35 δευτερόλεπτα ακόμα. Και τώρα πλησιάζουμε 30 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Είναι περίπου στο ίδιο τώρα, παιδιά. Ο Νίκος και η Έλληνα και η Νατάσα είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό είναι. Σας ειδοποιώ ότι είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Έτοιμες οι τούρτες. Στα 15. Έχω ακόμα 10 δευτερόλεπτα. Προσέξτε καλά. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Παιδιά, αγωνία. 5 δευτερόλεπτα. 3, 2, 1, κάτω κουτάλια! Τέλο! Stop. Παιδιά, θέλω λίγο ησυχία. Παρακαλώ πολύ, Γιάννη, πέρασε από κοντά. Από πίσω από τα παιδιά, σε παρακαλώ πολύ. Από μπροστά, από που θες. Και από πίσω, και από μπροστά. Έτσι, από πίσω θα ήθελα. Έτσι, να δεις την τούρτα και να μας πεις τι, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Εντάξει, κάτι κάνουμε εδώ. Είναι καλή ιδέα. Εσύ με έχεις απογοητεύσει. Εσύ έκανες τόστ με σαντιγί. Λοιπόν, έλα να σκεφτείς καλά. Γιάννη, σκέψου καλά. Ποιος έχει φτάσει στο αποτέλεσμα. Σε αυτές τις δύο. Σε ποιες. Είσαι ανάμεσα σε αυτές τις δύο. Νίκο και στη Νατάσα. Λοιπόν. Αυτή είναι λίγο. Να πούμε τα συν και τα πλήν. Ναι. Να πούμε ότι η Νατάσα σαν συν πρόλαβε να βάλει τα κερασάκια και τη σαντιγί. Ατάκτος. Ενώ ο Νίκος έχει κάνει καλύτερο και το εσωτερικό και το περίπτωση. Και σαν design είναι πιο ωραία. Ναι. Οπότε θα βαθμολογήσω τον Νίκο. Τον Νίκο βγάζει σαν πρώτο. Ο Νίκος είναι ο μεγάλος νικητής του Κάιρο Αντολμάς. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, να πάρεις τους φίλους. Λοιπόν, ο Νίκος... Πάρε τους φίλους σου για Κάιρο. Να πάρεις τον φίλο σου ή τη φίλη σου να πάτε στο Κάιρο. Θα φάτε υπέροχα. Θα περάσετε εξαιρετικά. Θα σου πω ιδιαίτερα. Έχουμε πολλά εστιατόρια και θα σου πούμε που θα πας. Γιατί και εγώ και όρχοι συντάκτες μας έχουμε πάρει αρκετές φορές στο Κάιρο. Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια μας δεν θα φύγουν έτσι. Okay. Έχουμε μία δωροεπιταγή και για τις δύο. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κυρίως σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας. Γιατί έχουν τρέλα τα παιδιά, να πούμε, έχουν πολύ διάθεση, κάνουν πολύ κέφι όλο αυτό το παιχνίδι. Και περιμένουμε και άλλα παιδιά να συμμετέχουν στο κάτω άντων μας. Συγχαρητήρια λοιπόν, Νίκο. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιάννη, το σεφ που μας βοήθησε στην επιλογή, γιατί είσαι αντικειμενικός, δεν τους ήξερες. Δεν τους ξέρεις, δεν σε ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εδώ τι έχουμε. Αυτό! Σε συγχωρήσω, άκου αυτό τώρα που θα πω. Έμαθες και φόξι, εσύ μπάγκη, παλιοζάχαρο. Λοιπόν, πού πήγατε και μας αφήσατε έχουμε, έτσι. Έχουμε τσακωθεί καταρχήν, να πούμε ότι ο καθένας έχει το δικό του καναπέ. Πες πρώτα τον νικητή πριν τσακωθούμε. Ωραία, εσύ. Πες εσύ. Ποιος από τον νικητή.
Ο νικητής λοιπόν είναι, για να δω, παιδιά, η κάμερα φύγει μπροστά, είναι ο κύριος Λευτέρης Νατσίκος. Νατσίκος. Ο κύριος Λευτέρης Νατσίκος κέρδισε το κομπιούτερ, το λάπτοπ, γιατί απάντησε σωστά και κληρώθηκε. Θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, η απάντηση ήταν ότι αυτός είναι ο Τζιμ Κάρεϊ. Έτσι. Θέλω να σας πω μία ανακοίνωση, ότι υπάρχουν σεμινάρια για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, σεμινάρια κυπουρικής, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, 10 του μήνα και 11 του μήνα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. 11 στην Αθήνα και 10 στη Θεσσαλονίκη. Δωρεάν. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 82-37-302. Και επίσης έχω να πω ότι ο πόλεμος συνεχίζεται. Ελάτε μέσα να πείτε τα παράπονα. Όχι, παιδιά. Με έχουν αφήσει μόνο μου. Έλα, σε φίλο μου. Έλα, μόνο μου. Όχι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα. Ελάτε να πείτε αυτά που λέγατε. Ότι οι γυναίκες περπατούν μέσα στο σπίτι και όπου πάνε αφήνουν. Μιλάω, αφήνουν τρίχες. Εσείς δηλαδή που ανοίγετε το ντουλάπι να πάρετε το νερό, ανοίγετε το σιτάρι να πάρετε το πιρούνι και τα αφήνετε ανοιχτά και περνάμε και έχουμε γεμίσει μελανιές, τι να κάνουμε. Παιδιά, θα τη σκοτώσω. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει. Κατά και χρησιμοποιεί και βία, διότι δεν μπορεί με διάλογο να λύσει το θέμα. Να πει ότι εντάξει, είναι στη φύση μου, είμαι μαζί με μάνα μου, να είμαι άχρηστο. Λε και εγώ στη βοήθειά σα, συνεργάτε μου. Ελάτε να με βοηθήσετε. Δεν έρχονται γιατί βλέπουν ότι έχω δίκιο. Σα παρακαλώ. Κάμερα, έχω δίκιο. Με τη γυναίκα σου. Με την κόρη σου. Η γυναίκα σου τι σου λέει, παιδί μου, ότι άλλα σου ζητάει να πάρεις από το σούπερ μάρκετ και άλλα παίρνεις. Δεν στο ζητάει λέει. Άλλα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, είμαστε δυο, δηλαδή πάρτε. Είμαστε τρεις, είμαστε 1013. Αλλάξαμε τα πράγματα. Είμαστε δυο. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδί μου. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.